Κυρίες και κύριοι, η Ντέμι Αγά και οι συνεργάτες της σας καλωσορίζουν σε μια απίθανη τηλεοπτική πτήση και σας εύχονται καλή διασκέδαση. Προσδεθείτε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες και 20 λεπτά. Σε τυχόν αναταράξεις, μη διστάσετε απλά να χορέψετε μαζί μας. Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο. Πρωταγωνιστές στην αγάπη μας, εσείς. Τη σαντούλα που χρόνια έχω φυλαράκι, απ' το Λάμπρο στη Γιάννα και στο Χριστάκι. Όλα καλά θα πάνε, φτάνει να χαμογελάμε. Κι απ' τη ζωή θα φεύγει πάντα το κακό. Όλα καλά θα πάνε, φτάνει να χαμογελάμε. Όλα καλά θα πάνε, σοβαρό λόγο. Μπράβο! Μπράβο, 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 μπράβο. Καλησπέρα, καλησπέρα και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά, live όπως κάθε Σάββατο. Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσουμε να σας πω το εξής, ότι σεβόμενοι τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, οφείλουμε και εμείς, σαν εκπομπή, να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο που έχει οριστεί τις τελευταίες ημέρες και αφορά τις ψυχαγωγικές εκπομπές καλλιτεχνικού περιεχομένου. Αναπροσαρμόζουμε λοιπόν το περιεχόμενο της εκπομπής μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία αλλά και υπευθυνότητα την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Αχ, καθίστε να πάρω μια ανάσα. Λοιπόν, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι για εμείς που βγαίνουμε live στον αέρα, απαγορεύεται πλέον να φιλοξενούμε πολιτιστικούς συλλόγους, αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με live ορχήστρα. Άδειοι από εδώ! Αλλά να σας πω κάτι. Θα περάσουμε όμορφα, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα, θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε. Αυτό που περνάει η Ελλάδα μας και παγκόσμια είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας, αλλά με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σοβαρότητα θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε να του πω μια γλυκιά καλησπέρα για να πάρω και μια ανάσα, γιατί κουράστηκα. Από το χορόμιτσο μου. Ναι. Πώς χαιρετιόμαστε? Ανάποδα. Ανάποδα. Έτσι. 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 Γιατί όσο και να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε, δεν ανταλλάσσουμε χειραψίες. Γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Πρέπει να πω ότι ήδη από σήμερα, τουλάχιστον στο κέντρο της Λάρισας, πιστεύω και στις άλλες θεσσαλικές πόλεις, θα με ενημερώσουν οι τηλεθεατές μου, έχουν κλείσει τα καφέ της πόλης, έχουν κλείσει η εστίαση, όχι το take away, δηλαδή να πάρετε τον καφέ ή τον delivery. Καλό είναι, πολύ καλό είναι για να το περάσουμε γρήγορα και ανώδυνα, να μείνουμε όλοι στα σπίτια μας, να μην έχουμε πολλές επαφές με κόσμο, για να μπορέσουμε, μιας και η πολιτεία λειτουργήσε πάρα πολύ άμεσα και πολύ γρήγορα και έκλεισε και τα σχολεία, όπως επίσης θα πρέπει όλοι σας να εξηγήσετε στα παιδιά σας ότι αυτόν τον καιρό δεν βρίσκονται σε περίοδο διακοπών για να βγαίνουν έξω, να είναι στις πλατείες και να συνοστίζονται μαζί με άλλα παιδιά. Κρατάμε τα παιδιά στο σπίτι γιατί πρέπει να προστατεύσουμε οπωσδήποτε τις ευπαθείς ομάδες. Και για να είμαστε όλοι καλύτερα και να το περάσουμε πολύ πολύ γρήγορα. Λοιπόν, με το χαμόγελο, ξέρω ότι όλοι σας έχουν και βομβαρδίζετε καθημερινά από δελτία ειδήσεων, από ενημερωτικές εκπομπές, πολύ καλό μεν για να γνωρίζουμε, αλλά σήμερα θα κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα θυμηθούμε πολύ όμορφες στιγμές που έχουμε ζήσει εδώ στην εκπομπή με πολύ ωραίες ορχήστρες. Θα παίξουμε παιχνίδι, θα παίξουμε μαζί με τον Δημήτρη μουσικές καρέκλες. Μας έχουν ετοιμάσει τα παιδιά από το Control, Δημήτρη μου, πολύ ωραίο παιχνίδι με μουσική που επιτέλους ήρθε εκείνη η ώρα που σας λέω συνεχόμενο ότι θέλω και εγώ να τραγουδήσω μέσα από την εκπομπή. Και μιας και δεν έχω ορχήστρα, θα τραγουδήσω πολύ ωραία για εσάς και θα βρούμε τη συνέχεια των τραγουδιών. Όπως επίσης σε λίγα λεπτά σας έχω υπέροχα ρεπορτάζ που θα περάσουμε πολύ ωραία. Κορίτσια μου, σας έχω, σε όλους μας αφορά αυτό. Σας έχω από το Lourdes Jewelry που είναι ένα αγαπημένο μου κατάστημα. Σας έχω πώς κατασκευάζεται ένας χρυσός χειροποίητος σταυρός από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν πίστευα ότι χρειάζεται όλη αυτή η δουλειά και όλη αυτή η τέχνη. Θα δούμε αυτό το πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε την ιστορία του ένα Easy Enough. Έχω το φίλο μου τον Νίκο τον Μπούση με το Larissa Dog Academy που θα δούμε, θα γνωρίσουμε τη σχολή του σήμερα και φυσικά σε επόμενη εκπομπή θα μας μιλήσει και πώς από τα ζώα, γιατί σίγουρα έχετε διαβάσει άρθρα, μπορεί να μεταδοθεί ο κορονοϊός. Αλλά σήμερα θα τα δούμε όλα θετικά και όλα όμορφα με πολύ πολύ χαμόγελο. Εγώ να πω την καλησπέρα μου στα δικά μου αγόρια, αν και σήμερα η παραγωγή μας θα είναι μικρότερη, το επέλεξα εγώ. Δεν θέλω να είναι όλα τα παιδιά που εργάζονται σε αυτή εδώ την εκπομπή, γι' αυτό να πω την καλησπέρα
καλησπέρα μου στον αγαπημένο Κώστα Νάτση, την καλησπέρα μου στον αγαπημένο Βασίλη Καραβάση, στον Δημήτρη Τερζούδη, στον Χρήστο Μεσνιάτη που είναι στο κοντρόλ. Ποιο κοντρόλ, καρέ Χρήστο, είναι ο floor manager της εκπομπής που θα δίνει floor σήμερα σε μένα. Στη Δήμητρα Τάσιο, το κορίτσι μου, στο Γιώργο Ραμπατζή που είναι στον ήχο μας και φυσικά στο Γιώργο Καλόγερο που είναι στο control room της Λάρισα, στην αγάπη μου, το Στεφάνι μου και φυσικά στη Μαρία Χατζοπλάκη που είναι στο control room του Βόλου αυτή την ώρα. Δημητράκο μου, σήμερα θα μαγειρέψουμε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω και πριν κάνουμε οτιδήποτε. Το ξέρω, αλλά δεν θα το αναφέρω, Βάσο. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις τι ακριβώς θα μαγειρέψουμε σήμερα. Συνεχίζουμε, είπαμε, τα σαρακουσιανά, παρόλα αυτά που διανύουμε. Η νηστεία είναι νηστεία. Τρίτη συνεχόμενη σειρά σαρακουσιανή συνταγή. Θα κάνουμε μύδια, τα οποία θα κάνουμε με ρύζι και σάλτσα κόκκινη. Και τα κάνουμε τα μύδια αχνιστά, με κρασάκι, με μουστάρδα, με πιπεριές, με τέτοια πράγματα, έτσι, διάφορα τα μύδια. Πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη μου. Έχεις διάθεση, έχουμε κάτι? Όχι. Είμαστε εντάξει, θα βγούμε στον αέρα? Πολύ ωραία, 6 και 4. Σε λίγα λεπτά θα έχω τηλεφωνική επικοινωνία. Σίγουρα έχετε ακούσει πάρα πολλά πράγματα από πνευμονολόγους, από παθολόγους, ό,τι αφορά στον κορονοϊό και την ενημέρωση. Μιλάμε για τις ευπαθείς ομάδες. Δεν έχουμε όμως ασχοληθεί πάρα πολύ και για τους ηλικιωμένους που τα ακούτε όλα. Δεν έχουμε ασχοληθεί όμως καθόλου με το θέμα κορονοϊός και εγκυμοσύνη. Γιατί πολλά κορίτσια αυτόν τον καιρό, πολλές γυναίκες, βρίσκονται σε εγκυμονούσα κατάσταση. Γι' αυτό σε λίγα λεπτά κοντά μας θα είναι τηλεφωνικά ο γυναικολόγος με ευτήρας, πολύ καλός γιατρός, ο κύριος Γιώργος Καλόγυρος, τηλεφωνικά να μας εξηγήσει και να μας δώσει και περισσότερες γενικές πληροφορίες, τι ακριβώς προσέχουμε, τι πρόληψη πρέπει να έχουμε και τι θα γίνει όλα αυτά. Όπως έχετε καταλάβει, το κλίμα της σημερινής εκπομπής θα είναι εντελώς διαφορετικό, αλλά πάντα με αισιοδοξία, με χαρά, και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό το τραγούδι, γιατί ναι, μεν προσέχουμε, ναι, μεν σας θέλω όλους σε εγρήγορση, δεν θέλουμε όμως πανικό σε καμία περίπτωση, γιατί ο πανικός δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Εάν όλα αυτά που μας λέει το κράτος και μείνουμε στα σπίτια μας κλεισμένοι, θα το περιορίσουμε πάρα πολύ και είμαστε αυτή τη στιγμή ένας για όλους και όλοι για έναν. Λοιπόν, Γιωργάκο μου, όμως δεν θέλω να το βαρύνω και πριν περάσω στον γιατρό μου που σε λίγο, στον κύριο Καλόγυρο, που θα μιλήσουμε για να μας πει πολύ ωραία πράγματα, θα ήθελα πριν μαγειρέψω με τον Δημήτρη, πριν κάνω οτιδήποτε, δώσ' μου ακόμα ένα τραγουδάκι να το αφιερώσω σε όλους τους τηλεθεατές. Χαμογέλα μου! Έτσι λίγο, μπράβο, γέλα μου, χαμογέλα μου. Γέλα μου, χαμογέλα μου, και όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα λοιπόν αμέσως τώρα, πριν κάνουμε οτιδήποτε, γιατί σας είπα, έχω πολύ πολύ ωραία ρεπορτάζ στη σημερινή εκπομπή, που θα σας καθυλώσουν εδώ μέχρι και τις 8 και 20 είμαστε στον αέρα, 8 και 4, 8 και 4. Αλλά μα θέλει ο κύριος Μάνος, μας λέει και 8 και 20 και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα σήμερα να θυμηθούμε γενικά πολύ ωραίες στιγμές που έχουμε περάσει μέσα από την εκπομπή. Λοιπόν, πριν κάνω οτιδήποτε, πριν πάω να μαγειρέψω, πριν πάω στο παιχνίδι στις μουσικές καρέκλες, που χρειάζομαι 4 εθελοντές. Γι' αυτό βρείτε τους 4 εθελοντές. Εγώ έχω κάνει την πρότασή μου και στον Βασίλη Καραμπάση να αφήσει γενικό πλάνο και να παίξουμε μαζί. Όπως επίσης εσείς τηλεθεατές μου, θα παίξουμε, αλλά θα κερδίσετε εσείς δώρα σήμερα. Τι κάνετε? Τηλεφωνείτε από τώρα στο 2410-283-741. Έχω Δημητρούλα. 2410-283-741. Αφήνετε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, περιοχή. Μου φέρνει η Δήμητρα στα μισά της εκπομπής μέσα τα τηλέφωνά σας και ο καθένας, δηλαδή θα παίζω εγώ για έναν τηλεθεατή. Θα παίζει ο Δημήτρης για άλλο τηλεθεατή, θα παίζει ο Χρήστος για άλλο τηλεθεατή. Θα σας δώσω προϊόντα που τα χρειαζόμαστε σίγουρα. Θα σας δώσω πιτούλες κατεψυγμένες από πίτα Ολύμπου, για το κάθε σπίτι να έχει αυτές τις μέρες που θα καθόμαστε σπίτι, να τις ψήνει και να τις τρώει και να απολαμβάνετε εμάς την τηλεόραση. Θα σας δώσω πίτσες bon gusto και θα σας δώσω και γιαουρτάκια Χατζής να έχετε σε αυθονία στο σπίτι σας. Τηλεφωνείτε λοιπόν σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. 2410-283-741. Όνομα, επίθετο, περιοχή.
σας διαλέγω και παίζουμε ζωντανά στον αέρα. Εντάξει, σε όλη τη διάρκεια. 24, 10, 283, 741, να κάνουμε χαμό, να πάρετε τις πιτσούλες σας, να πάρετε τα γιαουρτάκια σας, να θωρακίσετε την υγεία σας, να θωρακίσετε ό,τι μπορούμε να θωρακίσουμε, να παίρνετε οπωσδήποτε και τις βιταμίνες σας. Θα σας δώσω πιτσούλες Bon Gusto και πολλά πολλά άλλα. 24, 10, 283, 741. Θα ήθελα όμως το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής να είναι έτσι χαρούμενο όπως ήταν ως τώρα. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε υπέροχη ορχήστρα που ήταν εδώ στο στούντιο. Με μένα δίπλα θα βλέπετε δύο ντεμάκια. Ένα το live ντεμάκι και ένα το δίπλα που θα χορεύει. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε πολύ όμορφες στιγμές αυτήν την εκπομπή μας και σηκωνόμαστε, ξεχνάμε για την ώρα τα προβλήματα. Στο σπίτι, έτσι, στο σπίτι όλοι. Όχι πολλές παρέες. Και χορεύουμε, διασκεδάζουμε και εγώ χορεύω εδώ μαζί σας. Live, για πάμε. Παντρεύουμε
ούτε που δεν μας είδα. Ανέχομαι ούτε και εβδομάδες. Έλα, έλα, μέτε με
παιδιά μου, είμαστε έτοιμοι. Ωραία, ωραία. Θα ήθελα να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ακριβώς σας είπα στο ξεκίνημα, τον γιατρό μας, τον μαευτήρα γυναικολόγο, τον κύριο Γιώργο Καλόγυρο. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα και καλησπέρα και στο κοινό σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε τηλεφωνικά. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι έχουμε μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση και χαίρομαι που μαζί θα δώσουμε συμβουλές, γιατρέ μου, σε όλους τους τηλεθεατές. Και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες μαζί σου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα, περνάμε μια δύσκολη κατάσταση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα ήθελα πρώτα να πούμε έτσι δύο πράγματα γενικότερα για τον κορονοϊό και μετά θα ήθελα να περάσουμε, γιατρέ μου, μαζί σε ένα θέμα που δεν έχει αναφερθεί πάρα πολύ σε τηλεοπτικούς σταθμούς, γιατί θέλω να πιστεύω ότι οι εγκυμονούσες μας είναι στις ευπαθείς ομάδες, έτσι δεν είναι? Είναι, και σήμερα μάλιστα είδα μια οδηγία η οποία βγήκε και μια κύκλωση από το Υπουργείο Εργασίας. Προς τιμή τους θα ήθελα να πω, βάζοντας τις εγκυμονούσες σε ευπαθείς ομάδες, τις προτείνουν και μάλλον δεν προτείνουν, αλλά υποχρεώνουν να δοθεί κάποια άδεια σε αυτές, ώστε να μην βρίσκονται στους χώρους εργασίας, ώστε να μην βρίσκονται εκτεθειμένες. Από μόνο του αυτό σημαίνει ότι είναι μια ευπαθής ομάδα, δηλαδή δίνει και τη μέρημνα που η πολιτεία πρέπει να δείξει για τις εγκυμονούσες και υπάρχει τέτοια μέρημνα. Ναι, είναι ευπαθής ομάδα. Mm-hmm. Αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή και πρόληψη. Τι ακριβώς, έτσι με λίγα λόγια, να μας καταλάβει και απλά ο τηλεθεατής και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, είναι ο COVID-19, ο κορονοϊός, γιατρέ μου? Το COVID-19 είναι η νόσος που προκαλεί ο νέος κορονοϊός. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε υπόψη μας είναι ότι πρόκειται για έναν ιό γρίπης. Αυτό που το διαφοροποιεί από τους άλλους είναι ότι είναι καινούριος ιός, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί του, άρα κανείς πρακτικά δεν έχει ανοσία σε αυτόν, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει ανοσία. Άρα όποιος έρχεται σε επαφή τον κολλάει, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει ανοσία πριν σε αυτόν. Έχει υψηλή μεταδοτικότητα. Και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους ανθρώπους, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Τι θα πρέπει να προσέχουμε? Αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε κυρίως είναι οι επαφές μας. Γι' αυτό υπάρχει και η καμπάνια, γι' αυτό υπάρχει και αυτή τη στιγμή αυτή η μεγάλη αναστάτωση στη ζωή μας, το να μείνουμε σπίτι. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις επαφές μας, θα πρέπει να προσέχουμε σε ποιον ερχόμαστε σε επαφή, θα πρέπει οι ίδιοι πρώτα-πρώτα να προσέχουμε. Αν εκδηλώνουμε συμπτώματα όπως πυρετό ή βήχα, να απομονωνόμαστε, ώστε να μην έχουμε τη μεγάλη διασπορά του ιού. Θα πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας. Είδατε τα σχετικά σποτάκια στην τηλεόραση, ναι, που είναι φυσικά πάρα πολύ επιτυχημένα. Θα πρέπει να φροντίσουμε, αυτός ο ιός είναι μια στιγμή στην οποία πρέπει όλοι να δείξουμε αγάπη και αλτρουισμό και να φροντίσουμε ένας τον άλλον. Θα πρέπει να προσέχουμε τον πλησίον μας, θα πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να προσέχουμε την οικογένειά μας. Θα πρέπει να προσέχουμε τι αγγίζουμε, θα πρέπει να προσέχουμε σε ποιον με ποιον ερχόμαστε σε επαφή. Μάλιστα. Και αν πάμε τώρα στα κορίτσια μας, που αυτόν τον καιρό σε κάποιες γυναίκες, σε πάρα πολλές γυναίκες, που είναι εγκυμονούσες, γιατρέ μου, τι ακριβώς πρέπει να προσέχουν και πώς μπορούν όσο το δυνατόν περισσότερο να προφυλαχτούν? Τα καλά νέα είναι ότι παρόλο που, όπως είπαμε στην αρχή, η εγκυμονούσες είναι μια ευπαθής ομάδα, ξέρουμε ότι η γρίπη στην εγκυμοσύνη μπορεί να δημιουργήσει γενικά περισσότερα προβλήματα και περισσότερες εμφυλοκές. Γι' αυτό προτείνουμε και το εμβόλιο της γρίπης στις γυναίκες. Ξέρουμε όμως ότι η ηλικία που είναι οι εγκυμονούσες και το φύλλο και οι γυναίκες είναι λιγότερο, παρουσιάζουν λιγότερα συμπτώματα. Δεν είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν πάρα 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 πολύ. Μάλιστα. Άρα αυτό που θα πρέπει να προσέχουν οι εγκυμονούσες θα είναι ό,τι κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέχουν τις επαφές τους, θα πρέπει τώρα στο μένουν σπίτι να καθίσουν όσο περισσότερο γίνεται μέσα, θα πρέπει να στέλνουν άλλους για τα ψώνια τους, θα πρέπει να προσέχουν πώς κυκλοφορούν έξω. Φαίνεται με τα μέχρι τώρα δεδομένα ότι ο ιός αυτός στην εγκυμοσύνη δεν έχει προκαλέσει πάρα πολλές εκπλοκές, δεν υπάρχει πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν πολύ λίγες μελέτες. Mm-hmm. Φαίνεται ότι δεν μεταδίδεται στο έμβριο.
παρόλο που έχει βρεθεί σε νεογέννητα, δεν είμαστε σίγουροι αν έχει μεταδοθεί μέσα από τον πλακούντα ή αν έχει μεταδοθεί με την επαφή μετά με το, με το παιδί. Mm-hmm. Φαίνεται ότι οι επιπλοκές οι οποίες έχει δεν είναι πάρα πολλές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μάλιστα. Οι υπόλοιπες γυναίκες που δεν βρίσκονται σε εγκυμονούσα κατάσταση, συνεχίζουμε κανονικά τα ραντεβού μας με τον γυναικολόγο μας? Η εγκύκλειος η οποία έχει, η πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τα ιατρία φυσικά είναι ανοιχτά γιατί οι δομές της υγείας πρέπει να είναι ανοιχτές σε μια τέτοια κατάσταση, είναι ότι τα ραντεβού συνεχίζονται κανονικά, αλλά όσον αφορά τις επίγουσες καταστάσεις, δηλαδή αν κάποιος έχει κάποιο ραντεβού το οποίο αφορά μια κατάσταση χρόνια, αν αφορά έναν προληπτικό έλεγχο, ο οποίος μπορεί να περιμένει, η πρόταση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι θα μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει και μετά, και μπορεί, είναι κάτι που μπορεί να περιμένει μια εβδομάδα, δυο, ένα μήνα. Ας το αφήσουμε λίγο πιο πίσω. Πολύ ωραία. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα, γιατρέ μου, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, για αυτή μας τη συζήτηση και θα ήθελα να κλείσουμε με ένα δικό σας μήνυμα, όχι μόνο με την ιδιότητα του γυναικολόγου, με την ιδιότητα του επιστήμονα, του γιατρού, απέναντι στους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Θα ήθελα να... Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά, δηλαδή ότι θα πρέπει όλοι μαζί να δράσουμε από κοινού. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή και να προχωρήσουμε πιο πέρα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος, φέρνω μωράκια στη ζωή. Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω την καλή, τη θετική, την όμορφη μεριά των πραγμάτων. Από χθες που έγινε όλο αυτό, αυτή η αναστάτωση που έφερε στη ζωή μας έτσι, όλη αυτή η κατάσταση, είμαι συνέχεια στις επάλξεις και όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Να σκεφτούμε τον εαυτό μας, να σκεφτούμε και τον πλησίον μας. Αυτό χρειάζεται. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Σας το λέω και σε προσωπικό επίπεδο. Χαρά μου. Μεγάλη μου τιμή. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Κοντά μας είχαμε λοιπόν τηλεφωνικά τον γιατρό μας, γυναικολόγο με ευτήρα, Γιώργο Καλόγερο, ένα απίστευτο άνθρωπο, απίστευτο επιστήμονα. Είναι και ο προσωπικός μου γυναικολόγος και. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Ήθελα αυτό το θέμα να το θίξουμε, γιατί γενικά δεν το είδα σε τηλεοπτικούς σταθμούς και τα κορίτσια που βρίσκονται σε μια εγκυμονούσα κατάσταση σίγουρα ανησυχούν πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Αυτή την ώρα θα ζήσουμε με αυτό. Μένουμε λοιπόν σπίτι. Και Δημήτρη μου, είσαι έτοιμος? Εσύ συνεχίζετε να μου τηλεφωνείτε στο 2410-283-741, γιατί σε λίγο θα παίξουμε μαζί. Πώς ακριβώς θα παίξουμε? Δεν θα βγάλω τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Θα κάνουμε διάφορα παιχνίδια με τον Δημήτρη και όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ, με σένα. Εσένα, αγόρι μου. Λοιπόν, θα κάνουμε πολλά παιχνίδια, αλλά θα παίζω για δικό σας λογαριασμό. Δεν θα σας δώσω δώρα, κοσμήματα και όλα αυτά. Θα σας δώσω πράγματα που χρειάζεστε για αυτές τις ημέρες που είστε σπίτι, όπως πιτσούλες Μπονγκούστο, όπως υπέροχες πίτες από την Πίτα Ολύμπο, όπως γιαουρτάκια από τον Χατζή, υπέροχα για να σας βοηθήσουν και να θωρακίσουν. Γιατί σας είπα, το γιαουρτάκι αυτό με την πέτσα θωρακίζει τον οργανισμό μας. Τρώμε υγιεινά, παίρνουμε τις βιταμίνες, κλεινόμαστε στο σπίτι και προσπαθούμε όλοι, μα όλοι, να κάνουμε ό,τι ακριβώς μας λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Υγείας, για να είναι όλα πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ένα λεπτό θα το σηκώσω, γιατί είμαστε ζωντανά στον αέρα, δεν ξέρω αν πρέπει να το σηκώσω τώρα, θα μου το στείλει σε μήνυμα. Λοιπόν, τι ακριβώς θα ήθελα τώρα, Δημητράκο μου? 2410-283-741, μας τηλεφωνείτε, εμείς θα είμαστε εδώ ζωντανά, ολοζώντανα στην τηλεόραση του Άστρα, με πολύ αγάπη τηλεοπτική και αγάπη αληθινή, Γιωργάκο, για να πάω σε πρώτα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Σου αλλάζω τη σειρά. Θα ήθελα να μου δώσεις ένα τραγουδάκι. Δώσ' μου ένα τραγουδάκι, αγάπη μου. Όλοι μαζί. Πάμε να τραγουδάμε, να κάνουμε μαζί. Όλοι μαζί. Πάμε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι μαζί. Πάμε να τραγουδάμε, να κάνουμε μαζί. Όλοι μαζί. Πάμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Λοιπόν,
Λοιπόν, να πω γιατί αμέσως τώρα, δεν ήθελα εγώ να το αναφέρω στον αέρα, αλλά μου έχει στείλει μήνυμα ο πρόεδρός μας και ο γνωστός δικηγόρος κύριος Σάκης Κοκκίνης, ότι λίγο πριν επιβεβαιώθηκε και ανακοίνωσε ο κύριος Κέλλας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι θετικός στον ιό του κοροναϊού. Λοιπόν, και σας το λέμε μέσα από εδώ, ο κύριος Χρήστος Κέλλας, λοιπόν, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πριν ανακοίνωσε ότι είναι θετικός. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Κλεινόμαστε στο σπίτι, μένουμε σπίτι και όλα θα πάνε μια χαρά. Λοιπόν, περνάμε σε πρώτα. Πάρετε διαφημιστικά μηνύματα. Εσείς συνεχίζετε να μου τηλεφωνείτε γιατί σε λίγο θα παίξω. Κοιτάξτε να δείτε τι θα σας κάνω. Και θα σας πω και ένα τραγούδι. Ποιο να σας πω. Έχω μετά. Τηλεφώνησέ μου. Για το 2410-283-741. Ίσως... Ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Θα παίξω τραγούδι με μουσική με τον Μίτσο, αλλά μετά, έλα Χρήστο μέσα, έλα αφού μόνοι μας είμαστε, έλα αγάπη μου να βάλουμε τις καρέκλες. Θα έχω τρεις καρέκλες εδώ, εδώ στο αγάπη θα τις έχω, για να δείτε ότι όλα γίνονται και εκπομπές και χωρίς ορχήστρες και τα πάντα. Εμείς θα διασκεδάσουμε και θα περάσουμε καλά. Ο νέος τρόπος χαιρετίσματος. Θέλετε να κάνουμε τον άλλον που είδαμε στο βίντεο? Λοιπόν, θα είναι εδώ οι καρέκλες. Ελάτε να δείξουμε τι θα κάνουμε, καλέ, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Ελάτε. Λοιπόν, θα μας βάζουν μουσική από μέσα, για τηλεθεατή θα παίζουμε, θα τους στείλω πίτσες, πίτες, πίσω. Λοιπόν, και θα παίζει η μουσική. Παιδιά, πρέπει να τρέχουμε στην ίδια κατεύθυνση, γιατί αλλιώς θα τέτοιο. Καταλάβετε, μην πάρω. Λοιπόν, θα παίζει η μουσική. Θα τρέχουμε. Τρέξτε, καλέ. Μην πιάνετε. Θα τρέχουμε, θα σταματάει η μουσική. Α, θέλουμε δύο καρέκλες. Okay, μας λείπει ένας, καλέ. Μας λείπει ένας. Θα είμαστε τέσσερις. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Λοιπόν, και θα παίξω για εσάς. 2410-283-741. Τηλεφωνήστε. Θέλω περιοχές. Θέλω Χαλκιδική. Θέλω Λάρισα. Θέλω Τρίκαλα. Θέλω Καρδίτσα. Θέλω Βόλο. Θέλω Σκόπελο. Θέλω Σκιάθος. Θέλω Αλόνισο. Εκεί μπορώ να τα στείλω αυτά. Θα τα στείλω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για. Θα τα πάω. Άρε Μίτσο. Λοιπόν, τα παιχνίδια έρχονται. Πάμε να μετρήσουμε αντίστροφα για διαφημίσεις. Στο αυτό, ένα μέτρο ο καθένας από μακριά. Ένα μέτρο εσύ, εκεί, ένα μέτρο εσύ. Λοιπόν, φαινόμαστε όλοι, τώρα είμαστε τρεις λαλούνι και δύο χορεύουν. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις θα δώσω. Τρία! Στοπ! Δείξ' τον λίγο, παιδί μου. Δείξ' τον για να δείτε ότι παίρνουμε όλα τα μέτρα. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε. Και έτσι πρέπει να είστε και γάντια. Τώρα θα βάλω και γάντια, δεν θα σας πιάνω. Τρία, δεν κάνω χιούμορ σε αυτό, ειλικρινά, έτσι, δεν κάνω καθόλου χιούμορ. Τρία, δύο, ένα, διαφημίσεις. Πάμε να κάνουμε μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πάμε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πάμε να φτάσουμε να κάνουμε μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πάμε να κάνουμε μια νέα. Λοιπόν, εγώ να πω για μία ακόμη φορά σε όλους εσάς που μόλις τώρα προσταθήκατε εδώ στην παρέα μας για να καταλάβετε το στυλ της σημερινής εκπομπής. Καταρχήν η ώρα είναι, Χρήστο μου, λες εσύ. Και 35, 18 και 35 είμαστε ζωντανά, όλο ζωντανά, αλλά σεβόμενοι τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, οφείλουμε να ακολουθήσουμε και εμείς, σαν εκπομπές, το πρωτόκολλο που έχει οριστεί τις τελευταίες ημέρες και αφορά τις ψυχαγωγικές εκπομπές καλλιτεχνικού περιεχομένου. Αναπροσαρμόζουμε λοιπόν το περιεχόμενο της εκπομπής μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, εμείς τουλάχιστον σαν εκπομπή, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα είμαστε ζωντανά εδώ κοντά σας μέχρι νεοτέρα. Δεν θα φιλοξενούμε ορχήστρες, θα είμαστε μοναχούλια, ούτε πολιτιστικούς συλλόγους μπορούμε, θα είμαστε μόνο το team της εκπομπής και βλέποντας και κάνοντας. Σε λίγα λεπτά θα παίξω μαζί σας, έχουμε ήδη πάρα πολλά τηλέφωνα. Θα ήθελα να πω σε εσάς που τηλεφωνείτε ότι όποιος δεν θέλει να ακουστεί το όνομα, το επώνυμό του ολόκληρο, δεν μπαίνει στη διαδικασία. Θα ακουστεί και το όνομα και το επίθετο, αλλιώς δεν μπορείτε να πάρετε μέρος. Άρα εσείς τι κάνετε, τηλεφωνείτε. Στο 2410-283-741, πώς θα παίξουμε? Δεν θα βγείτε εσείς στον αέρα. Όχι. Θα παίζω εγώ με τον Μίτσο και θα παίζω εγώ για λογαριασμό της Μαρίας, λέω τυχαία και θα πω και το επίθετο. Ο Δημήτρης θα παίζει για τον λογαριασμό του Κώστα Τάδε και ανάλογα, που είμαι στο Βασίλη, και ανάλογα θα κάνουμε το παιχνίδι. Αν κερδίσω εγώ, θα το πάρει το δώρο η Μαρία που έπαιξα. Αν κερδίσει ο Δημήτρης, θα πάρει το δώρο
ο Κώστας που έπαιξες. Θα σας δώσω bon gusto πίτσες που μπορείτε να τις βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα, στα επώνυμα, αλλά και στα μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Σας δώσω υπέροχες κατεψυγμένες πιτούλες, χειροποίητες με τα καλύτερα υλικά από την πίτα Ολύμπου, και νηστίσιμες και μηνυστήσιμες, και υπέροχα γιαουρτάκια Χατζή, το παραδοσιακό, που αυτό το γιαουρτάκι έχει και την πέτσα και σας προφυλάσσει πάρα μα πάρα πολύ από πάρα πολλά πράγματα. Θα σας δώσω πάρα πολλά, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όπως επίσης να σας πω ότι σε λίγα λεπτά έχω υπέροχο ρεπορτάζ που θα δούμε πώς φτιάχνεται ένας χειροποίητος σταυρός. Είναι τα κορίτσια μου εκεί, το κατάστημα Λούρ, με δύο καταστήματα, ένα στην Ελασσόνα και ένα στη Λάρισα. Πώς φτιάχνουμε ένα χρυσό χειροποίητο σταυρό από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Υπέροχα γυαλιά ηλίου και οράσεως που θα βρείτε στο κατάστημα Όπτικο. Σας έχω ένα μαγαζί που έχει ανοίξει στη Λάρισα και έχει κερδίσει έτσι τις εντυπώσεις, ένα Easy Nav. Σας έχω πάρα πολλά πράγματα. Σας έχω το φίλο μου Λάρισα Dog Academy που θα δούμε ένα υπέροχο ρεπορτάζ για τη σχολή αυτή εκπαίδευση σκύλων που έχει εντυπωσιάσει όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Και ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που ειλικρινά αγαπάει πάρα πολύ το ζωάκι που θα αναλάβει. Και άλλα πολλά που πρέπει να μείνετε. Και σε λίγο έρχομαι με παιχνίδι. Τηλεφωνείτε λοιπόν στα τηλέφωνα που βλέπετε κάτω, 2410-283-741. Ήδη έχω την πρώτη λίστα και πάω στη δεύτερη. Και πάω λίγο να ξεκινήσω μαγειρική με τον Δημήτρη, έτσι ώστε να πάμε μετά στο παιχνιδάκι μας. Δημήτρη μου. Πολλά έπρεπε. Πολλά. Πάρε μια ανάσα, πιες λίγο νεράκι. Πόσο να πιω, μετά θα θέλω πιπί μου συνέχεια. Ρε παιδιά, πίνω πολύ νερό και σηκώνομαι να σας πω κάτι. Είναι καλό το νερό να πίνετε πάρα πολύ. Αλλά εγώ το μόνο πρόβλημα που έχω, πίνω πάρα πολύ νερό και σηκώνομαι 4-5 φορές το βράδυ. Και εκεί που βλέπω το καλύτερο όνειρο, ρε παιδί μου, τσακ, ξυπνάω. Είδες που σου χαλάει καμιά φορά. Ναι, ρε. Είδες. Αλλά μπρος την ανάγκη. Αναγκαστικά δεν πειράζει. Λοιπόν, Μητσάκο μου, τι κάνεις. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Είπαμε, θα κάνουμε ένα ριζάκι το οποίο θα το βάλουμε ντομάτα, ένα ντοματόριζο δηλαδή. Ναι. Το οποίο θα συνοδεύσουμε με μύδια χνηστά. Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία. Πρώτα με το ρύζι. Ρίχνουμε στο λάδι που έχουμε βάλει εδώ, στο κατσαρολάκι μέσα, τις πιπεριές. Να βάλουμε και λίγο διαφορετική γεύση από το απλό ρύζι που θα κάνουμε μαζί με την ντομάτα, να έχει και λίγο ένταση από τις πιπεριές. Ξεκινάμε με τις πιπεριές εδώ μέχρι να αρχίσουν να σοταριστούν, να ρίξουμε και το ρύζι. Και εδώ πάμε πρώτα να ρίξουμε το κρεμμύδι, για να κάνουμε εδώ τα μύδια μαζί με το σκόρδο και το φρέσκο κρεμμύδι. Εδώ έχουμε τα δύο ειδών κρεμμύδια και το σκορδάκι, το οποίο θα αφήσουμε και αυτό να σοταριστεί για λίγο. Εδώ τι θέλουμε. Για λίγο όμως, Μητσάκο μου, μην μυρίσουν τα μαλάκια μου. Όχι, δεν θέλουμε εδώ ένταση να κάψει το ρύζι, έτσι, γιατί θέλουμε το κρεμμύδι, γιατί θέλουμε να έχουμε την γεύση του. Εν τω μεταξύ, έτσι σκεφτόμουν τώρα, τα μύδια, μετά από τα μύδια, ταιριάζει φανταστικά σιροπιαστό γλυκό. Δεν ταιριάζει μετά τα μύδια. Και είναι και πολύ αφροδισιακά. Μια και θα είμαστε σπίτι, τουλάχιστον να περνάει και λίγο η ώρα. Τρώμε τα μύδια και μετά παίρνουμε το πιο ωραίο σιροπιαστό που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Να, στο σταυρό που σας κάνω, σας μιλάω ειλικρινά, ποτέ δεν λέω ψέματα. Είναι σοκολά. Να στείλω τα φιλιά μου και στα παιδιά, στον Τάσο τον Μπατσογιάννη. Λοιπόν, και εσάς που νηστεύετε, το σιροπιαστό, παιδιά, ειλικρινά. Αυτό έχει κάνει ένα με ένα φίλο και έχει μέσα και γκανταήφι. Πω, και το μπακλαβαδάκι του. Μας έφερε να το δοκιμάσουμε λίγο. Θα σας φέρω το άλλο Σάββατο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, το άλλο Σάββατο θα σας φέρω. Ωραία. Τα παιδιά φτιάχνουν εκπληκτικά πράγματα, ζαχαροπλαστεία, σοκολά. Χατζη Μιχάλη. Ναι, και ο κύριος Μπατζογιάννης είναι χρόνια στο επάγγελμα. Να πας μετά μόλις κλείσει η εκπομπή και μετά κατευθείαν σπίτι. Ξέρεις, αφού περνάμε εκεί και παίρνουμε το γλυκό που μας αρέσει. Πάντα. Εσείς το είστε του προφιτερόλ. Και δεν λέει η γυναίκα σου, ρε παιδί μου, σπιρετούλα, μια φορά βρετάσου μου, δεν είπε είμαι η γυναίκα του Μίτσου, δεν θέλει. Λοιπόν, τι έχεις κάνει. Λοιπόν, έχω ρίξει εδώ με τις πράσινες και το λαδάκι, έχω ρίξει και το ρύζι. Σημαντικό εδώ είναι, δεν θέλουμε δυνατή θερμοκρασία, θέλουμε το ρύζι να αρχίσει να γίνεται διάφανο και τότε θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Γι' αυτό και η φωτιά μας δεν πρέπει να είναι δυνατή. Αντίστοιχα όμως εδώ που έχουμε ρίξει τα δύο κρεμμυδάκια και το σκόρδο, θα ρίξουμε και τα μύδια, να βάλουμε και τα μύδια εδώ. Και εδώ τι θα κάνουμε τώρα, θα βάλουμε και το κρασί. Ωραία. Γι' αυτό το θέλουμε και αχνηστά. Δυναμώνουμε τη φωτιά. Θέλουμε η ποσότητα από το κρασί που έχουμε ρίξει εδώ στο τηγάνι να μείνει η μισή. Πολύ ωραία. Να αρχίσουν τα μύδια να παίρνουν και τη γεύση από το κρασί. Να αρχίσει το κρασί να εξατμίζεται, να μην είναι τόσο δυνατό στο ενόπνευμα, να πάρει τη γεύση. Θα ρίξουμε εδώ τα αντίστοιχα αλάτια, πιπέρια στα μύδια. Επίσης να βάλουμε
τα φρέσκα μυρωδικά μας εδώ που έχουμε. Δεν σου φέρω από το σπίτι που σου έχω υποσχεθεί, θα σου φέρω δάφνη. Η οποία, ειλικρινά σου μιλάω, εάν τη εγώ τη βάζω. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ βάζω σε όλα τα φαγητά πλέον δάφνη, μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι τα αγαπημένα. Μη σου πω ότι βάζω και τις πατάτες φούρνου και παίρνει μια απίστευτη γεύση η πατάτα φούρνου. Θα σου φέρω δάφνη, θα τη βγάλω στο εμπόριο. Χωρίς να την πουλάω, θα τη δίνω έτσι. Ελάτε, πείτε μου, έχω ένα τεράστιο δέντρο, παιδιά, μια χαρά. Λοιπόν, όπως επίσης να σου πω ότι ο Δημήτρης έριξε λίγο νεράκι από ό,τι είδα ότι πρόσθεσε στα μύδια του, ότι είμαι πολύ χαρούμενοι που είστε όντως σπίτι και έχουμε τόση τηλεφωνική συμμετοχή. Θα το περάσουμε και αυτό μαζί, ένας για όλους και όλοι για ένα. Συνεχίζετε μου τηλεφωνείτε και σε λίγο θα παίξουμε και θα γελάσουμε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν θα χρειαστεί να σας βγάλω τηλεφωνική στον αέρα. Θα παίζουμε μαζί με τους συνεργάτες εδώ και ο καθένας θα παίζει για έναν τηλεθεατή. Συνεχίζουμε, τηλεφωνούμε. 2410-283-741. Το κορίτσι μου, η Δήμητρα Τάσιου, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο που σας περιμένει όλους και θέλουμε από όλες τις περιοχές. Μου δηλώνετε όνομα, επίθετο, τηλέφωνο και περιοχή που μας βλέπετε αυτή την ώρα και θα σας στείλω αυτή τη στιγμή προϊόντα που όντως σας χρειάζεται να είναι στο ψυγείο, στην κατάψυξη, έτσι ώστε να βγάζετε την πιτσούλα σας στην Bon Gusto, να την ψήνετε, να μας βλέπετε, να βλέπετε όποιο πρόγραμμα θέλετε. Δεν ανάγκη να βλέπετε εμάς, αρκεί να τηρούμε τους κανόνες που μας έχουν δώσει. Δημητράκο μου, τι άλλο κάνεις? Λοιπόν, εφόσον έχω βάλει και το κρασί εδώ και έχω συμπληρώσει και λίγο νεράκι, θέλουμε δυνατή ένταση φωτιά να αρχίσει να βράζει, να εξατμίζεται το κρασί. Οπότε αυτό το αφήνουμε για λίγο και εδώ συνεχίζουμε με το ρύζι. Εφόσον έχουμε χαμηλή θερμοκρασία, για να γίνει διάφανο το ρύζι, να αρχίσει να θερμαίνεται, ρίχνουμε λίγο πελτέ και λίγο σάλτσα ντομάτας, φρέσκια ντοματούλα, όπως έχουμε εδώ πέρα. Ρίχνουμε εδώ πέρα για να πάρει και το χρώμα με την ντοματούλα. Θα ανακατέψουμε λίγο με αυτό και το πελτέ μέσα για να αρχίσει το ρύζι να το καλύβει η ντομάτα εδώ όλο. Ναι. Και το μόνο που θέλει μετά είναι να ρίξουμε λίγο το νεράκι και να τα αφήσουμε να γίνει. Αντιστοιχεία στο ρύζι είπαμε 2 με 2,5 κούπες ρύζι. Βέβαια, εγώ ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, ότι είναι και ανάλογα με το ρύζι που παίρνεις, Δημήτρη. Βέβαια. Δηλαδή, υπάρχει ρύζι που θέλει 2 προς 1, σωστά το λέω. Ναι, 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 αλλά ναι, υπάρχει ναι. και ρύζι που δεν βράζει τόσο εύκολα. Θέλει αυτό που λες 2,5 προς 1. Ναι, συνήθως. Σαν νοικοκυρά σας μιλάω, σαν μαγείρισα. Έχω μάθει τα πάντα δίπλα στον τερζούδι. Συνήθως όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι σπιρωτό, ναι. είμαστε αυστηροί και πάμε στον πόνε το ρύζι το λεγόμενο, το σπιρωτό. Πάμε σε ποσότητα, όση ποσότητα θα ρίξω ρύζι, θα είναι διπλή στο νερό. Όταν όμως θέλουμε να κάνουμε κάτι σε καρολίνα ρύζι που έχουμε εδώ τώρα που θα κάνουμε το ντοματόριζό μας. Πολύ ωραία. Εκεί χρειαζόμαστε, επειδή θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο για να βράσει, θέλουμε λίγο παραπάνω νερό. Πάμε στις 2 με 2,5 κούπες και πολλές φορές και 3. Βέβαια δεν είναι μόνο η ποιότητα το νερό, παίζει και η ποιότητα του ρύζου, έτσι, γιατί μάρκα σε μάρκα είναι λίγο διαφέρει. Μικρές βέβαια οι ποσότητες οι οποίες προσθέτουμε ή αφαιρέτουμε νερό, αλλά πάντα υπάρχουν. Πολύ Γι' αυτό ωραία. Λέμε θα πάντα ήθελα... αναλογίες, όχι ακριβείς. Θα ήθελα να σε διακόψω για ένα λεπτό και θα έρθω να μου τα εξηγήσεις όλα. Θα ήθελα, Γιώργο μου, εμείς να είμαστε έτοιμοι για το ρεπορτάζ που έχω από τα κορίτσια μου. Σε λίγο θα δώσω πάσα όμως για το ρεπορτάζ που έχω από τα κορίτσια μου για το χειροποίητο σταυρό Λουρ. Αυτό θα πάω στο επόμενο, σας παρακαλώ πολύ. Δημητράκο μου, θα ήθελα να μου πεις πόση ώρα θα το αφήσεις. Τώρα το ρύζι θέλει γύρω στα 20-25 λεπτά να γίνει. Ναι. Είπαμε, δεν έχουμε το σπιρωτό, έχουμε το... Άφησε το να γίνει κανονικά, ναι. γιατί θα το φάμε και θα το δοκιμάσουμε έτσι, κανονικά. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, αυτό που ήθελα να σας πω πριν περάσουμε εμείς ένα ρεπορτάζ που ειλικρινά εμένα με έχει ξετρελάνει και επειδή παρευρέθηκα και στα γυρίσματα, μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου και την Ελευθερία αλλά και την Ιφηγένεια να σας πω ότι διάβασα ένα άρθρο και θα το βρω σε λίγο για να το διάβασα στο ίντερνετ. Δεν θυμάμαι σε ποια. Ένα πολύ πολύ ωραίο άρθρο για το πόσο καλό κάνουν οι ξηροί καρποί στην υγεία μας και πόσο θωρακίζουν τον οργανισμό μας. Στα καταστήματα Τσομές, The Nata Life, που βρίσκονται Παπακυριαζή 23, μπορείτε να βρείτε και αλατισμένους και ψημένους ανάλατους και εντελώς άψητους. Επιλεγμένοι λοιπόν ξηροί καρποί, κομμάτια σοκολάτας και οι πιο αναπάντηχοι συνδυασμοί περιμένουν να σας συστήσουν την κουλτούρα και να σας παρασύρουν σε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο της γεύσης και της επιλεκτικής διατροφής. Οι ξηροί καρποί λοιπόν δεν αποτελούν μόνο ένα υγιεινό σνακ που αν τους βάλετε στη ζωή σας ειλικρινά θα δείτε και πόση ενέργεια παίρνετε και
πόσο έτσι διαφορετικά αισθάνεστε και ότι είναι ένα ολοκληρωμένο στην ουσία γεύμα που μπορείτε να κάνετε στη διάρκεια της ημέρας. Μπορούν όμως παράλληλα, έχουν πάρα πολλές χρήσεις, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στη μαργυρική αλλά και στη ζαχαροπλαστική. Μπορείτε να βρείτε υπέροχα πράγματα σαν αυτά που βλέπουμε στα υπέροχα πλάνα μας αυτή την ώρα. Όπως επίσης θέλω και σας προκαλώ και σας προσκαλώ να δοκιμάσετε τον δικό μας καφέ ελληνικό Θεσσαλός που μπορείτε να τον βρείτε σε ξανθό, μέτριο αλλά και σκούρο. Όπως επίσης τα βέλγικα σοκολατάκια Βελγίου με σοκολάτα γάλακτος ή μπίτερ και πολλές νηστίσιμες λιχουδιές μέσα στο χώρο. Ελάτε, Γιώργο μου, σε μένα, γιατί θα ήθελα να σας πω και για τον υπέροχο χαλβά σε πάρα πολλές γεύσεις. Αλλά αυτό που θέλω οπωσδήποτε να βάλετε στη διατροφή σας και μπορείτε, αν το βρω μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής και πιστεύω ότι το βρω, θα σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο για το πόσο καλό κάνουν οι ξηροί καρποί στη ζωή μας, στην υγεία μας. Στο μεταβολισμό, όντως και στο μεταβολισμό. Και αν το βρω, θα σας το διαβάσω μέχρι το τέλος. Τσομές Δενάτα Live, ό,τι καλύτερο σε ξηρό καρπό. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί έχω δοκιμάσει πάρα πολλούς ξηρούς καρπούς. Και σαν αυτούς, όχι επειδή φιλοξενούνται στην εκπομπή και δεν το κάνω ποτέ, ειλικρινά δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Μιλάμε για σωστή ψύχα, σωστό ψήσιμο, είτε στο αλάτισμα, αν πάρετε αλατισμένος, είτε στο ψημένο μη αλατισμένο. Ειλικρινά είναι ό,τι καλύτερο και νομίζω ότι έτσι και μπροστά στην τηλεόραση, μια χουφτίτσα να τους έχετε για να παίρνετε ενέργεια, είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, 23, 5 από το μεταγωγόν, δίπλα ακριβώς στο Sherlock. Τώρα, θα ήθελα να περάσω σε αυτό το υπέροχο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς. Στο μοντάζ ο αγαπημένος Γιώργος Καλόγυρος, στην κάμερα ο Κώστας Νάτσης. Παρευρέθηκα εγώ εκεί. Το κόσμο μας το έφτιαξε η αγαπημένη Ιφηγένεια Τριανταφύλου. Φυσικά η Ελευθερία ήταν στο άλλο κατάστημα της Ελασσόνας. Το άλλο Σάββατο έχω πάλι επίσης πολλά πράγματα. Αυτό που θα πω για μία ακόμη φορά και δεν είναι καθόλου υπερβολή, μπορείτε να βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χειροποίητους σταυρούς και όχι μόνο, όπως ακριβώς φαντάζεστε το σταυρό που θέλετε εσείς, όπως επίσης έχω δει τη μεγαλύτερη ποικιλία, σας το είπα και το προηγούμενο Σάββατο, σε χειροποίητα μονόπετρα, σε βέρες. Ειλικρινά πρέπει να επισκεφτείτε το χώρο, γιατί τώρα όσα πλησιάζει και το Πάσχα και πιο μετά, αν πάνε οι εκδηλώσεις και πιο μετά δεν έγινε κάτι, θα αρμονιαστείτε και θα παντρευτείτε προς το καλοκαιράκι. Λοιπόν, να επισκεφτείτε για να δείτε αυτά τα υπέροχα κοσμήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε το υπέροχο ρεπορτάζ. Χαίρομαι πολύ που συνεχόμενα έρχονται τα χαρτιά μέσα. Ενώ συνεχίζετε να μου τηλεφωνείτε στο 2410-283-741 για να παίξω μαζί σας. Λουρ, χειροποίητο σταυρός, χρυσός. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς έφτιαξε για μας η Ιφηγένεια και το Λουρ Jewelry. Είδαμε λοιπόν την κατασκευή ενός χειροποίητου σταυρού. Είδατε, μπορεί στο βίντεο να σας φάνηκε έτσι εύκολο και γρήγορο, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Εμείς για λόγους τηλεοπτικού σας δείξαμε κάποια από τα στάδια, παραλείψαμε και κάποια άλλα. Αλλά αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι η Ιφηγένεια αλλά και η Ελευθερία έχουν υπέροχο ταλέντο σε αυτό που κάνουν. Και εσείς σκέφτεστε κάτι, δηλαδή θέλετε διπλό σταυρό, θέλετε τριπλό, θέλετε να είναι πάνω με διάφορα διαμαντάκια, με διάφορες πετρούλες. Δεν ξέρω εγώ να σας τα πω ακριβώς. Πάτε, λέτε ακριβώς τη σκέψη σας, τι ακριβώς θέλετε και σας το φτιάχνουν τα κορίτσια. Και να σας πω και κάτι, το σημαντικό είναι στις ημέρες μας που περνάμε και όλα αυτά τα δύσκολα τα οικονομικά, ότι όλα αυτά γίνονται με τιμές εργαστή. Στην καλύτερη ποιότητα χρυσού. Και όχι μόνο σε λευκό χρυσό, σε χρυσό, σε ροζ χρυσό που είναι πάρα πολύ μόδα και εμένα μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, με τα κορίτσια μου θα έχω και το επόμενο και το μεθεπόμενο Σάββατο, όσο πλησιάζουμε τώρα προς το Πάσχα, θα κάνουμε πολύ πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, θα μου δώσετε μια μικρή ανάσα να περάσουμε να θυμηθούμε πολύ ωραίες στιγμές που περάσαμε εδώ με τον αγαπημένο μου φίλο Κώστα Μίτσι σε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα και μόλις επιστρέψουμε σε 5,5 περίπου λεπτάκια, 5,5 με 6, ο Δημήτρης και εγώ είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Εσείς συνεχίζετε γιατί τα παιχνίδια θα είναι πολλά. 2410-283-741. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε 3-4 σελίδες γεμάτες με ονόματα. Βλέπω λίγο αδύναμα, δεν έχω πάρα πολλά, δηλαδή δεν ξεφεύγω πάνω από 25-30 στο Βόλο. Θέλω κι άλλο Βόλο, παρακαλώ. Όπως θέλω Ευχαριστώ, Βρεμίτσα. Θέλω. Φτού. Θέλω. Σκόπελο, Σκιάθο, Αλόνισο. Θέλω και Εύη, από όπου και αν μας βλέπετε λοιπόν. Και θα επιλέξουμε αμέσως μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Υπέροχο απόσπασμα από το φίλο μου τον Κώστα το Μίτσι σε μια εκπομπή που ειλικρινά εγώ πέρασα τόσο μα τόσο όμορφα. Και αμέσως μετά, σε λιγότερο από 6 λεπτά, είμαστε εδώ για να παίξουμε μαζί και να τραγουδήσουμε, αγαπημένοι μου. Για πάμε. Thank you.
πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Είναι μόνο τα πρώτα αυτά. Λοιπόν, Δημητράκο μου, ποιο χαρτί θες από τα τρία? Δώσ' μου αυτό εδώ. Αυτό. Λοιπόν, διάλεξε με ποιον θες να παίξεις. Λες όνομα και επίθετο, έλα πες. Λοιπόν, έλα πάμε γρήγορα. Εδώ, Κουτίνα. Κουτίνα, Σουλτάνα, Αργυροπούλη. Σουλτανάκι παίζεις με τον Δημήτρη. Κάκη, πάρε αυτό, το γραφτείς Κουτίνα, Σουλτάνα, Αργυροπούλη παίζεις με τον Δημήτρη. Και εγώ να παίξω... Να παίξω με Λάρισα, περιμένετε, να παίξω... Θα παίξω με την Κατερίνα την Πλεξίδα από Λάρισα. Τα γράφεις Χρήστο? Λοιπόν, θα παίξουμε τα τραγούδια. Δεν παίζουμε ακόμα μουσικές καρέκλες. Θα μας βάζουν τραγούδια διάφορα από μέσα και εμείς θα πρέπει να βρούμε τη συνέχεια. Χρήστο, θα πρέπει να σημειώνεις και ποιος κερδίζει. Όποιος κερδίσει, αν κερδίσω εγώ, κερδίζει ποιος? Με τη Χριστίνα παίζω εγώ, με ποια είπα? Ναι, Κατερίνα. Εγώ παίζω με την Κατερίνα την Πλεξίδα και εσύ παίζεις με το Σουλτανάκι. Αν κερδίσω εγώ, κερδίζει η Κατερίνα. Αν κερδίσει αυτός, κερδίζει η Σουλτάνα. Θα παίξουμε για 5 πίτες, ό,τι γεύση θέλετε, τις οχτάρες, τις μικρές. Ευχαριστώ, Αποστόλη Καπετανούλη. Ό,τι γεύση θέλετε εσείς. Και νηστίσιμες και μην νηστίσιμες. Βάλτε χαρτιά μου από εκεί και για να δείτε πόσο κυρία είμαι. Εγώ τώρα, Βασίλη, θέλω να σηκωθώ. Δεν με κρατάνε τα τέτοια. Θέλω να χορέψω, θέλω να κάνω. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, θες να σηκωθείς κι εσύ? Ναι. Σου δίνω τη σειρά μου. Α, ναι. Ξεκινάς εσύ. Πάμε. Πάμε, Γεώργια. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ωραίο. Ας πεθαίνα μ' αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Ξέρω σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Αναβήσει και ο αυτός με το μαλλί. Δεν βρίσκουμε. Περιμένετε. Μίτσο, δεν θα βρούμε τους τραγουδιστές. Έχασε. Zero. Zero. Κάνε λίγο με αυτό το. Λοιπόν, το τραγούδι θα βρίσκουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το τραγούδι όταν βγήκε πήγε ένα λύκειο, τρίτη λυκείου, και πήγαμε κάπου, πήγαμε, δεν θυμάμαι, με ένα λεωφορείο και το ακούγαμε μέσα και νομίζαμε όλες θα ήμασταν ερωτευμένες. Είμαι καλά εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, Σουλτανάκι μου, εγώ ντεμάκι, για να είστε σίγουροι στα τραγούδια. Zero. Zero. Πάμε. Με ένα σούπερ τόσο του λιμίνι, μια φαντοκέρος πικίνι, κάνω και τρομάζει ο δουλειάς με το πρεμένα. Μίνι διάφανο καιρό μπικίνι. Να. Μα ποια είσαι τέλος πάντων. Δεν πιάνετε, μηδέν. Δεν πιάνετε, πιάνετε ρε παιδιά. Είπες το μπικίνι μόνο είπες. Ωραία, ξανά περιμένετε, μη μου το λέτε. Δε με ρηγούν τα μεγάλα τα ψάρια. Ας να το ακούσουμε λίγο. Σα πια όλα αυτά. Α, τι σημαίνουν όλα αυτά. Με ένα σούπερ τόσο του λιμίνι. Πια φάνω καιρό μπικίνι. Κάνω που και τρομάζει ό,τι μοιάζει. Με το βρεγμένο σούπερ μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι. Να. Ρε, το βρήκα. Νομιάς. Αφού είπες 45 λεπτά τραγούδι. Ωραία, εντάξει. Είμαι δίκαιη. Είμαι δίκαιη. Ένα κουλούρι. Γράψε. Zero. Zero. Αν και να σας πω και κάτι, έπρεπε να πάρω 0,5. Τέλος πάντων, είμαι δίκαιη. Μίτσε. 0-0. Τώρα αν φύγεις θα είναι η ιεροσυλία. Κάτι σαν θρησκεία. Τώρα αν φύγεις θα είναι η ιεροσυλία. Έλα τώρα πίσω. Γύρισε πίσω. Βάλε σε 55. Λοιπόν, zero, zero. Θες να μπεις μέσα, Σουλτανάκι, θα σου στείλω και σε ένα δώρο γιατί πέτυχες... Καζαντζή δεν έχει. Πέτυχες το καλό, Παναγία μου. Πέτυχες το... Δεν κόβει. Δεν κόβει. Ποιον πήρες? Δεν κόβει. Για να σ' ακούσω. Τι να φτάσει. Να σκαλεί το παιδί. Και όταν μου έδινε το βιβλίο, μου λέγε αγαπώ.
Περίμενε. Στις γειτόνιας το κότεινο παγκάκι παίζες πάντα σικρό παιδάκι. Κι όταν μου λέω πάσα στο παγκάκι μου λέγε σ' αγαπώ. Θα πάρω κι εγώ, το ξέρω. Μπράβο μου, μπράβο μου. Θα πάρω κι εγώ. Με ποιον παίζω, με την Κατερίνα? Ναι. Κατερινάκι μου, zero, one. Λοιπόν, έλα. Ό,τι κι αν κάνεις κι ό,τι πεις, ο ίδιος πάλι θα είναι. Με άλλη θα κυκλοφορώ, με άλλη θα κοιμάμαι. Δώσε, δώσε. Πάλι. Γεννήθηκα τρελός, αλήτης και αμάρτωλος. Τέτοια, ρε, το καλό, έλα δώσε το καλό, δώσε το καλό, το καλό, το καλό. Το καλό. Να πληγωθείς. Να σώσεις. Κορονοϊό. Έλα. Έτσι. Τέτοια. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο. Έλα, να σου πω κάτι. Μην κοιτάς και μην κλέβεις από τον Καραμπασούλη. Ναι, γιατί είσαι. Εντάξει, δεν θα... Η κάμερά μου είναι ο Βασίλης. Σένα είναι ο Κώστας που δεν ξέρει κανένα. Γι' αυτό σε βάλαμε τον Κώστα. Λοιπόν, πόσο είμαστε. Κώστα, κάτω το μαντί. Πάμε, ένα-ένα. Λοιπόν, πάμε. Ακόμα και βάζον ήλιο με μαύρο χρώμα. Ένα τραγούδι το τεπιμένο ψυχή σου να είναι βγαλμένο. Σε παρακαλώ απόψε, τη ψυχή μου πες και κόψε. Πάρε την αναπνοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου. Σε παρακαλώ απόψε, τη ψυχή μου βρες και κόψε. Πάρε την αναπνοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου. Μπράβο! Λοιπόν, πόσο είμαστε? 2-1. 2-1, εγώ κερδίζω. Αχ, Παναγία μου! Πάμε. Έλα, πάμε Κατερινάκι να κάνουμε χαμό. Εγώ χειμώνες δεν χωρίθηκα ποτέ μου. Ποτέ δεν έβαλα νερό μες στο κρασί. Εγώ δεν γέρομαι με το φύ. Θύμα το αγέρα. Το ανέμο. Έλα, απ' το ίδιο είναι, φυσάει. Επειδή το... Έλα, δικαίωμά μου. Δικαίωμά μου είναι αυτό. Τι τα χαράματα δικαίωμά μου και μου ανήκει. Εγώ δεν είμαι απ' αυτούς που ξεγελάς με κλάματα. Εγώ είμαι μάτια μου από Θεσσαλονίκη. Έλα! Τι το κάνουμε τώρα, το παίρνουμε? Ρε Μίτσο, πες μου αλήθεια, τι μουσική μου, τζάζα, πώς παίρνουμε? Λοιπόν, το παίρνουμε, παιδιά, δεν είναι σωστό όμως, για το τηλεθεατή, όχι. Λοιπόν, δεν το βρήκα και το τραγουδήσαμε όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ είπαμε Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, πες μόνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, 2-1. Τα καταφέρνω μια χαρά. Δεν σε έχω ανάγκη, ευτυχώς. Μου είσαι πλέον περίτος. Παίρνω και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω μια χαρά. Δεν σε έχω ανάγκη, ευτυχώς. Μου είσαι πλέον περίτος. Δεν ξέρεις κανένα. Δεν έχει παρακάτω. Α, λέει ρε Γιώργο. Ναι, αυτό το α, έχει νόημα. Αυτό, το βρήκα. Πόσο είμαστε? 2-2. Πόσο, πόσο είμαστε? 3-1. Έλα, μην μπερδεύετε τους τηλεθεατές. 3-1. 3-1. Όντως εκκλησία κλέβω, παιδιά. Βίσκη τα υγρά σου τα σιγάδια. Θεοί μου περιοδούς και με σκοτάδια. Και σώρους από πακέτα άδεια. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Δίνω με ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Βάλε, βάλε. Γράψε, γράψε. Λούς και με σκοτάδια.
Στα πούμπα και τα άδεια. Έλα, μπράβο, ρε Μιτσάρα. Έλα, μπράβο, ρε Μιτσάρα. Καζαντζίδη. 3-2. Γιωργάκο, πόσα μας μένουν τραγούδια. Αυτό ήταν τελευταίο. Α, ένα δικό μου. Μπορεί όμως να πάμε 3-3, παιδιά. Μετά τι θα κάνουμε. Θα κερδίσουν και οι δύο. Δεν ξεκίνησε. Εγώ έχω τώρα ένα δικό μου. Πάμε. Άρα, όχι, είναι μια τελευταία προσπάθεια για μένα. Αφιερωμένο σε όλους σας αυτό. Λοιπόν, και τώρα, επειδή θέλω να είμαι δίκαια και απέναντι στη Σουλτάνα που έπαιξε με τον Δημήτρη, γιατί έπαιξε με ένα παίκτη. Σουλτανάκι, έπαιξε με τι παίκτη. Λοιπόν, στην Κατερίνα θα στείλουμε 5 ολόκληρες στρόγγυλες πίτες δικιά της επιλογής. Θα επικοινωνήσουμε την Δευτέρα. Και στη Σουλτάνα θα στείλουμε 3 πίτσες bon gusto. Τέλεια. Λοιπόν, άρα νομίζω είμαστε εντάξει. Έχουμε το επόμενο παιχνίδι μας με τις καρέκλες. Συνεχίζετε μου τηλεφωνείτε 24-10-283-741. Λοιπόν, θυμίσουμε ποιους παίξαμε και κάτω σε ένα κύκλο για να μην ξαναπαίξω μαζί τους. Λοιπόν, 24-10-283-741. Σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μου και Αγλαία Τρουμπούκι, τρουμπούκι.gr για να δούμε τι ακριβώς θα μας δείξουν για ιντερνετικές παραγγελίες. Θα ήθελα όμως τώρα, Γιωργάκο μου, να πάω στα χαρτιά μου να δω τι θέλω για να φεύγουν σιγά-σιγά. Το κινητό μου, ρε παιδιά, που το άφησα. Κάπου το έχω. Δεν έχει καμία σημασία. Α, να τι θέλω τώρα. Θέλω να πάω σε Larissa Dog Academy, σε ένα υπέροχο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για τον εκπαιδευτή σκύλων, τον Νίκο Τομπούση, που μας δίνει έτσι μια μικρή ιδέα τι ακριβώς κάνει. Τι ακριβώς κάνει, ασχολείται με τα σκυλάκια. Είναι ότι καλύτερο στον χώρο της εκπαίδευσης που έχω γνωρίσει. Larissa Dog Academy. Πάμε λοιπόν να δούμε το ανάλογο ρεπορτάζ και ερχόμαστε σε λιγότερο από 2 λεπτάκια. Λοιπόν, είδαμε Larissa Dog Academy. Το επόμενο, από το πρώτο Θεός να είμαστε καλά, θα σας έχω και μία ανακοίνωση που θα κάνει ο κύριος Νίκος Μπούσης απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα που γίνονται και κάποια μαθήματα μέσω Skype και όλα αυτά. Δεν θέλω να σας πω πολλά πράγματα. Θέλω να σας πω όμως ότι ακόμα και οι εκπαιδεύσεις των σκύλων θα γίνονται σε ανοιχτούς εξωτερικούς χώρους. Τώρα, Δημήτρη μου, μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Έχεις τελειώσει. Ναι. Πάω σε σένα γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Όπως επίσης με κάνετε τόσο χαρούμενη σήμερα, μου και μου ξανάρχονται από μέσα από τη Δήμητρα τόσα τηλέφωνα που θα παίξουμε. Δεν έχω τόσο πολλά παιχνίδια, αλλά ειλικρινά θα βρούμε και άλλα στη διάρκεια της εκπομπής. Θα τους κάνω γυμναστική σε λίγο. Γιατί τώρα, 15 μέρες, αυτό που λέει ο Μήτρος, 15 μέρες μέσα, αναγκαστικά πρέπει να βρείτε τρόπους γυμναστικής. Γιατί. Πρέπει να ξεπιανόμαστε λίγο. Θα βγούμε στα πάρκα, θα κάνουμε τη βόλτα μας. Εγώ θα αρχίσω ποδηλατάδα. Μακριά στα χωράφια, στην Ήγκαια θα κάνω χαμό. Θα παίρνω το ποδήλατο και θα ξεκινά. Βόλο θα φτάνω.
Λοιπόν, αλλά και στο σπίτι πρέπει να κάνουμε κάποιες ασκήσεις γυμναστικής. Ήταν προγραμματισμένο σήμερα να έχω γυμναστές από το γυμναστήριο Gold Gym. Τα γυμναστήρια όλα έχουν κλείσει. Αλλά κάτι τελευταία έτυχε στην ροή της εκπομπής και δεν μπόρεσαν τα παιδιά να είναι εδώ. Εγώ όμως να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στον αγαπημένο Λεωνίδα Κατζιαφλιάγκα που μας βλέπει αυτή την ώρα και στην υπέροχη μανούλα του και στον μπαμπά του που μας βλέπουν. Πολλά πολλά φιλιά και όλη μου την αγάπη. Οπότε θα αναγκαστώ με τα λίγα που ξέρω, με τα, αυτά που θα κάνω εγώ που βλέπω στην τηλεόραση, έτσι, να τους κάνω κάποιες ασκήσεις γυμναστικής για να τονώσουμε τους ανογλουτιαίους, τους κάτω γλουτιαίους, λέει, έχω κάτω. Έχω κάτω, Χρήστο, εσύ που είσαι της γυμναστικής. Δεν έχω κάτω. Αυτοί έχουν που είναι γύμναστοι, εγώ μόνο άνω. Έχω. Αυτοί μπορεί να έχουν. Να τονώσουμε το μπράτσο μας, το... Πώς το λένε αυτό? Τον καρπό μας, να τονώσουμε δηλαδή πώς θα κάνουμε με τον καρπό μας, πώς ωραία. Άρα θα συμμετάσχετε, δεν είναι? Συμμετάσχετε, ναι. Δεν είναι το σωστό. Θα συμμετάσχουν μαζί μου ο Δημήτρης Τερζούδης και ο Χρήστος Μεσσηνιάτης. Ακούω φωνές από κάπου. Αυτό το λένε, ρε παιδιά, δεν έχω σήμα. Γιατί μας τηλεφωνείτε τέτοια ώρα? Λοιπόν, Μίτσο μου, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ να συνεχίσω και να ολοκληρώσω το φαγητό με σένα. Εδώ είπαμε, έχουμε το ντοματόρισμο το οποίο θα μας συνοδεύσει. Σημείωσες, Χρήστο, τη δώρα έδωσα στους τηλεθεατές. Συνεχίζεται, 24-10-283-41. Έχω να παίξω μέχρι το τέλος της εκπομπής και θέλω έναν ακόμα εθελοντή, γιατί τρεις δεν μας φτάνουν. Βασίλη, θα μπεις εσύ αναγκαστικά, δεν γίνεται. Βασίλη, θα μπεις. Η Αγλαία δεν μπορεί, έχει σοβαρή παρουσίαση. Θα παίξει η Αγλαία πριν παρουσιάσει μουσικές καρέκλες? Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να τις παρουσίαζε η γυναίκα, ναι, δεν γίνεται να πάρω την Αγλαία. Σοβαρότητα. Θα παίξεις εσύ, θα στήσεις την κάμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω. Πες, αγόρι μου. Λοιπόν, το ματόριζο. Εδώ αφήσουμε λίγο με το νερό αυτό που έχει μείνει σε χαμηλή θερμοκρασία να το ροφήξει το ρύζι. Έτσι, εδώ είναι έτοιμο το ντοματόριζο, δεν θέλει κάτι άλλο. Αλάτι, πιπέρι δοκιμάζουμε πάντα και προς το τέλος να δούμε τι γίνεται. Ναι. Εδώ τώρα, όσον αφορά για τα μύδια, έχουμε ρίξει το κρασί. Ήδη έπεσε η ποσότητα η πολύ. Ρίχνουμε και τα υπόλοιπα τα υλικά που είναι πιπεριές κόκκινες. Αυτές συνήθως τις βάζουμε περισσότερο γιατί αρχίζουν και γλυκίζουν στο φαγητό, που ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Και στο τέλος, αφήνουμε με τα υγρά που έχει τώρα εδώ. Με τα μύδια αφήνουμε και να γλασάρει με τη μουστάρδα που θα ρίξουμε τώρα. Έτσι, μύδια αχνιστά, τα οποία θα είναι με μουστάρδα. Θα ανακατέψουμε εδώ τη μουστάρδα να πάει παντού σε όλο το τηγάνι. Να πάρουν γεύση και τα μύδια. Θα αφήσουμε να γίνει η σάλτσα αυτή τώρα με χαμηλή θερμοκρασία. Να η μουστάρδα ενωθεί με τα μύδια και ό,τι έχουμε βάλει εδώ μέσα. Έτσι, το ντοματόριζο όμως απλά θα ρουφήξει το ζουμάκι και είναι έτοιμο. Ναι. Και εδώ στο τέλος, με τη σάλτσα αυτή την ωραία, την κίτρινη που έχει γίνει από τη μουστάρδα, θα ρίξουμε και τα τελευταία μυρωδικά μας. Μπράβο, αγόρια μου σήμερα. Μπράβο, αγόρια μου σήμερα. Α, και έτσι. Να σας πω και κάτι, επειδή με ρωτάτε στο Instagram, ότι για τους χαλβάδες που σας είπα, για εσάς που νηστεύετε, που μπορείτε να βρείτε στο Τζομέ, The Nata Live, Παπακυριαζή 23, να σας τους πω, επειδή τους έχω γραμμένους σε γεύσεις, επειδή με ρωτάτε, είναι χαλβάς με πορτοκάλι, κουβερτούρα, σταφίδες, μαύρη και ξανθή. Αυτό δοκιμάστε το. Άλλος μόνο με κουβερτούρα, με ολόκληρα φουντούκια, που επίσης εσάς που σας αρέσει το φουντούκι, να σας πω κάτι, θα ξετρελαθείτε. Με αιγίνης, με φιστίκι και αιγίνης, με βανίλια και σοκολάτα και φυσικά η βανίλια που έχει ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Όλοι οι χαλβάδες, πρέπει να σας πω, είναι μαστιχωτοί με πάρα πολλές ίνες. Αχ, αυτόν θέλω. Λοιπόν, θα πω τη Σοφία να μου στείλει το άλλο Σάββατο και να έχω εδώ πέρα πάρα πολλούς και να δοκιμάζω τον έναν, να δοκιμάζω τον άλλον και να προσέχετε τώρα. Γι' αυτό θα σας κάνω και γυμναστική. Ελάτε εδώ σε μένα τώρα στούντιο. Γιατί αυτές τις μέρες φάει μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να κάνουμε και ασκήσεις γυμναστικής. Λοιπόν, τέλεψες. Ναι, τέλεψα. Θα χαμηλώσω εντελώς τώρα εδώ. Χαμήλωσε. Θέλω να δω παπούτσι. Θέλω να δω τόσα πράγματα έτσι, σήμερα. Μπράβο. Ναι, ναι, okay. Που να είχα και ορχήστρα, ρε Μίτσο. Πάλι δεν θα προλαβαίνανε. Και μ' άρεσε που μου λέγανε τι θα κάνεις χωρίς ορχήστρα. Πώς θα βγάλεις 2,5 περιπόρες. Έχω να σας κάνω εγώ πράγματα εδώ. Πράγματα και θαύματα έχω να σας κάνω. Δώσ' μου εμένα αέρα τηλεοπτικό. Και δεν μας άκουσε να. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι θα κάνουμε. Πάμε λίγο να σκάσει το χιλάκι μας. Πάμε να κάνουμε και να ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό μας. Ένα κατάστημα που τις επόμενες μέρες θα σας δώσω σίγουρα δωράκι από εκεί. Εγώ το παλεύω με το κατάστημα Στυλ για την Πουρνάρα την Πολυξένη. Να σας δώσω, θέλω τέτοιο. Πώς το λένε αυτό που κουρεύουν τα. Όχι χορτοκοπτικό, του γκαζόν εγώ θέλω. Α, έτσι το λένε.
Θέλω να σα δώσω μια μηχανή του καζόν. Παντό. Λοιπόν, η εταιρεία μα λοιπόν ιδρύθηκε στι αρχέ, είναι ο χωρικό, βασικό χωρικό τη εκπομπή μα. Η εταιρεία μα ιδρύθηκε στι αρχέ τη δεκαετία του 1980 με έδρα τη Λάρισα από τον αγαπημένο μα τον κύριο Νίκο Πουρνάρα, με κύρια δραστηριότητα την εμπορία και τεχνική υποστήριξη γεωργικού και κτηνοτροφικού εξοπλισμού. Έχοντα λοιπόν πολύ αγάπη για το αντικείμενο, έφερε νέε αντιπροσωπείε και προϊόντα για την διαρκώ καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τη. Το 1999 μεταφέρθηκε σε καινούριο χώρο που στεγάζεται μέχρι και σήμερα στη Σοκράτου 103, ξεκινώντας και τη συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία μηχανημάτων δάσους και κήπου Andres Steel ΑΕ, τα πολύ γνωστά μηχανήματα σε όλους μας. Αποκλειστικά λοιπόν για τον ομό Λάρισα, συνεχίζοντας παράλληλα την αντιπροσώπευση και άλλων εταιριών. Η εταιρεία απευθύνεται τόσο στον επαγγελματία όσο και στον ερεσιτέχνη, προσφέροντάς του μια ποικιλία μηχανημάτων όπως αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, μηχανές γκαζόν. Και αυτά αναφέρομαι και σε όλες τις περιοχές που με βλέπετε εκεί πάνω, Λασόνα και Τρίκαλα και Καρδίτσα και Βόλιο. Μπορείτε να πάρετε ό,τι καλύτερο σε γεννήτριες, αντλίες, ψεκαστικά, ελαιοραδεπευδιστικά, καθώς και μια ολοκληρωμένη γκάμα ανταλλακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική υποστήριξη όλων των μηχανημάτων. Και φυσικά, αν δεν έχετε αγοράσει κάποιο μηχάνημα από εκεί, αλλά θέλετε την επισκευή του, στον κάτω όροφο υπάρχει το ανάλογο τμήμα. Πλέον η επιχείρηση έχει περάσει στην αγαπημένη μου πολυξένη Πουρνάρα και στο σύζυγό της τον Βαγγέλη τον Κορδαλή, και σας περιμένουμε όλους για να μας γνωρίσετε από κοντά, που μας ξέρετε άλλωστε τόσα πολλά χρόνια, στην Σοκράτους με πολύ αγάπη. Και από επόμενη εκπομπή θα φροντίσω να σας κάνω έτσι ένα πολύ ωραίο δώρο και θα το δώσω στο Instagram. Εγώ έχω ανεβάσει φωτογραφία και στο Instagram, που εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα και από τις περιοχές που μας βλέπετε και τα διάφορα μηνύματα που θέλετε να στείλετε, και στο Facebook στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική. Σας περιμένω στο 2410-283-741 για να συνεχίσουμε το παιχνίδι μαζί με τον αγαπημένο Δημήτρη Τερζούδη σε λίγα λεπτά, που θα παίξουμε τις αγαπημένες μουσικές καρέκλες, που σε αυτές θα παίξω εγώ, ο Τερζούδης, ο Χρήστος και ο Βασίλης Καραμπάσης. Μη μου λες εμένα όχι, γιατί όταν μου λένε όχι, πορώνομαι και κάνω χαμό. Λοιπόν, θα παίξουμε και θα τρελαθούμε και θα παίξουμε ο καθένας για έναν τηλεθεατή από εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Γιώργο μου, πες μου λίγο, πες τα παιδιά και θα με ενημερώσουν, επειδή δεν φοράω ακουστικό. Σε τι απόσπασμα, σε ποια ορχήστρα θα περάσω? Το Δημήτρη το Χατζή. Ε, το Δημήτρη. Λοιπόν, θα περάσω στον αγαπημένο μου φίλο Σταύρο Κουσκουρίδα και στον Δημητράκη το Χατζή, που κάναμε χαμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έγινε σε εκείνη την εκπομπή, και αμέσως μετά εδώ κοντά μας θα είναι η αγαπημένη Αγλαία Τρουμπούκι και τρουμπούκι.gr, το μεγαλύτερο online κατάστημα στο χώρο του παπουτσιού, εδώ ζωντανά στην εκπομπή μας. Σε διαμάντι, μαύρα γλυκά μου,
μάτια είσαι διαμάντι, είσαι κερουμπινί. Είσαι διαμάντι, είσαι κερουμπινί. Θα σε κλέψω κι ό,τι θέλει ας γίνει. Θα σε κλέψω, μαύρα γλυκά μου μάτια. Θα σε κλέψω, σε κλέψω μια βραδιά. Θα σε κλέψω, σε κλέψω μια βραδιά. Και δεν θέλω λύρες και φλουριά. Χθες το βράδυ, μαύρα γλυκά μου μάτια. Χθες το βράδυ, είδα στο όνειρό μου. Χθες το βράδυ, είδα στο όνειρό μου. Μαύρα μάτια είχα στο πλευρό μου. Άι τώρα μανούσαγια, μανούσαγια, μόσκους και γαριφαλάγια. Άι τε μανούσαγια, μανούσαγια, εμόρφα μου κοριτσαγια. Άι τε σαν πήγα και τα μαζέψα και τα κάνα ματσαγιά. Άι τώρα μαντούσα ήλια στο ποτήρι, άι τε γαλάνα στο παραθύρι. Άι τε μανούσα για μανούσα για μόσχους και γαριφαλάκια. Ωραία στην άγω, ώρα τα πουλήσα και πήρα παραδάκια. Άι τώρα μανούσαγια, μανούσαγια, μόσχους και γαριφαλάκια. Άι τώρα μανούσαγια, μανούσαγια, εμπορφά μου κοριτσακιά. Παιδιά κύρα δασκάλα, άιντε παιδέξω το παιδιά. Άιντε κι ήμασταν ορκισμένα τα καημένα. Στην Πάνα, Αγιά κύρα δασκάλα, στο Χριστό στην Πάνα. Αγιά.
καλά να την πάμε στα νησιά. Άιντε και εκείνη δεν το δέχτη, δεν το δέχτη. Άιντε και της κόψα τα μαλλιά η τύρα δασκαλά, και της κόψα τα μαλλιά. Σιγά καλέ μου σιγά, αμάξα την αμάξα. Άιντε σιγά σιγά την αμάξα, γιατί είναι μέσα η βλάμισσα. Σιγά καλέ μου σιγά, σιγά και τα πεινά. Άιντε σιγά σιγά και τα πεινά, πριν πάρουν τα αρμά τα φωτιά. Κι όλες οι μελαγρινές και οι μαυρομάτες, ρούσες γαλανομάτες. Πολλές φίλοι μου δώσανε, μα μια δε μου το δίνει, βαρύκα η μου μαθηνή. Θα τη βλέπω να έρχεται απ' το μεγάλο δρόμο, μα ρένομαι και λιώνω. Μου βάζει πόνο στην καρδιά και δεν μπορώ να γιάνω, θα πέσω να πεθάνω. Πάρω την απόφαση να πάω στο χωριό της, στο σπίτι το δικό της. Και να το πω στη μάνα της για πρώτης, να με κάνει να βάλουμε στεφάνι. Και λαμανούλα μου γλυκιά, και δώσ' μου τα στολίδια. Όχι εκείνα τα μεταξωτά, με τα χρυσά κι όλοι θα ξεκινήσουνε στου γάμου το γεφύρι. Όχι να δω τα μάτια
στο παν, ανοιγύρι να σταυραγεί. Απόσπασμα από την εκπομπή μας με τον Σταύρο Κουσκουρίδα και τον Δημήτρη Χατζή. Να πάρω λίγο το χαρτί μου για να εξηγήσω σε όλους εσάς που μόλις τώρα προσταθήκατε εδώ στην παρέα μας ότι εμείς σήμερα είμαστε ζωντανά, όλο ζωντανά και η ώρα, Βασίλη μου, είναι, μου λες. Κοντεύει και 40 λοιπόν. Αλλά σεβόμενοι τις οδηγίες λοιπόν, θα το διαβάσω πολλές φορές για να καταλάβετε ότι η ροή της εκπομπής πλέον θα αλλάξει μέχρι νεοτέρας. Σεβόμενοι λοιπόν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, οφείλουμε και εμείς, σαν τηλεοπτική εκπομπή, να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο που έχει οριστεί τις τελευταίες ημέρες και αφορά τις ψυχαγωγικές εκπομπές καλλιτεχνικού περιεχομένου. Αναπροσαρμόζουμε λοιπόν το περιεχόμενο της εκπομπής μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σοβαρότητα σαν εκπομπή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Δεν δεχόμαστε κοινό στο όπως έχουμε άλλωστε κάθε Σάββατο, δεν μπορεί να μπει καμία ορχήστρα, όπως επίσης κανένας πολιτιστικός σύλλογος, όπως φιλοξενούμε σε όλες μα όλες τις εκπομπές. Η ροή της εκπομπής θα είναι κάπως έτσι μέχρι νεοτέρας. Είπαμε, μένουμε σπίτι για να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον και λειτουργούμε ένας για όλους και όλοι για έναν. Και το σύνθημά μας είναι μένουμε σπίτι για να μπορούμε να περιορίσουμε έτσι ώστε να μέσα σε λιγότερες ημέρες, δεν είμαι ειδική, αυτά και εγώ που καταλαβαίνω, θεωρώ όμως ότι αν κλειστούμε όλοι στα σπίτια μας, ό,τι ακριβώς μας λένε, πρώτα απ' όλα θα προστατεύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Γι' αυτό δεν κάνουμε επισκέψεις σε ηλικιωμένους. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε την οικογένειά μας, δεν κάνουμε χειραψίες, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Ούτε αγενείς θα μας περάσουν, ούτε θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έτσι θα βοηθήσουμε όλοι για να μην και η οικονομία μας, αν το σκεφτείτε με όλα αυτά που γίνονται, θα έχουμε μεγάλο θέμα στην οικονομία μας. Άρα, όπως ακολουθούμε όλα αυτά που μας λένε οι ειδικοί αλλά και το Υπουργείο Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, τόσο πιο γρήγορα θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα μας χτυπήσει την πόρτα και δεν θα πάθουμε πολύ χειρότερα πράγματα όπως έπαθαν άλλες χώρες. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Ορίστε. Μπράβο, μπράβο, και αυτό ήθελα να το πω. Δεν ξέρω τι άλλες δηλώσεις κάνανε οι δήμαρχοι στο Βόλο, και θα ενημερωθώ και θα το πω και αυτό, αλλά θα ήθελα να δώσω ένα μεγάλο μπράβο, ειλικρινά το λέω. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο, το λέω πολύ ανθρώπινα, στον δήμαρχο Λαρισαίων, στον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, για τη θέση που πήρε, γιατί αυτό, παιδιά, που γινότανε, τουλάχιστον στην πόλη της Λάρισας, την Τετάρτη το βράδυ, που ήταν κλειστά τα σχολεία και την Τετάρτη όλη μέρα. Δηλαδή οι καφετέριες είχαν βγάλει διπλή σειρά και έξω από τις ζαμαρίες. Και ξαφνικά ξυπνήσαμε εχθές το βράδυ. Και θέλω να ξυπνήσουμε γενικά και εσείς που έχετε παιδιά να εξηγήσετε στα παιδιά σας ότι δεν βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών, έτσι ώστε να βγαίνουμε όλη μέρα και να είμαστε έξω με τους φίλους μας. Μικρές παρέες, όπως είπε ο υπουργός μας, ο κύριος Κικίλιας, μικρές παρέες και όσο μπορούμε περισσότερο κλεισμένοι στα σπίτια μας, γιατί έτσι μόνο θα βοηθήσουμε. Σας το διάβασα λοιπόν για μία ακόμη φορά για να καταλάβετε για ποιο ακριβώς λόγο έχει αλλάξει όλη η ροή της εκπομπής μας. Με το χαμόγελο θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι, μα όλοι μένουμε σπίτι, το σύνθημά μας. Και πριν περάσω στην αγαπημένη μου Αγλαία, θα ήθελα
μου έστειλε ο μικρός μου φίλος, ο Ηλίας ο Δαγκλής, ένα παιδί που βρίσκεται νομίζω στο δημοτικό, πώς ακριβώς φαντάζεται, θέλω να το δείξουμε, φαντάζεται όλο αυτό που περνάμε, τον κορονοϊό. Λοιπόν, έχει φτιάξει όλα αυτά που απεικονίζει τον κορονοϊό και φυσικά έχει το μήνυμά του εδώ, το μένουμε σπίτι. Και είναι πολύ σημαντικό ένα τόσο μικρό παιδί, πώς το έχει σκεφτεί και φυσικά βάζει το χρώμα. Όταν τον ρώτησα για ποιο λόγο Ηλία έχεις βάλει τόσο χρώμα, γιατί μου λέει όλο αυτό, αν είμαστε ενωμένοι και μείνουμε στο σπίτι, θα το περάσουμε. Γιατί τα παιδιά βλέπουν τη ζωή με χρώμα και είναι πολύ σημαντικό. Μαζέψτε σπίτι τα παιδιά σας, ζωγραφίστε, διαβάστε βιβλία, κάντε γυμναστική που θα τους κάνω σε λίγο. Εγώ γυμναστική χωρίς να είμαι γυμνάστρια. Θα σας κάνω εγώ εδώ, θα κάνω χαμό. Και φυσικά σε λίγο μουσικές καρέκλες. Όμως μου έστειλε και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δαγκλής ένα άλλο μήνυμα. Δείξτε και αυτό. Μία υπέροχη μιλιά που είναι καρποφόρα και μου λέει Ντέμι μου, αυτό θέλω να το δείξεις στους τηλεθεατές. Ο Γιαννάκης μου. Γιαννάκη μου, να και η δικιά σου και τα πουλάκια που πετάνε και η φύση μας που όλα μαζί θα τα περάσουμε όλα και θα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα μου δώσει το κινητό μου Δημήτρη μου για να δώσω χαιρετίσματα που με βλέπουν στο δρυμό και θέλω να στείλω πολλά φιλιά. Όμως τώρα θα πάω να τις δώσω. Θα πάω να τις πω μια γλυκιά καλησπέρα στην αγαπημένη μου Αγλαία Τρουμπούκη, Αγλαή μου. Λοιπόν, πόσο χαίρομαι που είσαι και πάλι εδώ. Έτσι, λοιπόν. Έτσι εδώ. Καθόμαστε σπίτι και ήρθαμε λίγο να ανεβάσουμε την ψυχολογία. Και όχι μόνο αυτό. Είμαστε, για να σας πω και κάτι. Είναι ένας διαφορετικός πόλεμος που το χαρακτηρίζει όλο αυτό που περνάμε. Αλλά δεν σταματάει η ζωή, δεν σταματάει το χαμόγελο, δεν σταματάνε έτσι πράγματα. Σταματάμε μόνο που λέει, όπως είπε στο σύνθημα, μένουμε σπίτι και συνεχίζουμε από εκεί. Μπράβο. Και πάμε λοιπόν αμέσως τώρα μαζί να βγούμε τρουμπούκης.gr. Παγλαέ μου, τι μου έχεις φέρει σήμερα. Φέραμε παιδικό παπουτσάκι, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το Πάσχα. Πάρε ό,τι σου αρέσει. Ναι. Πολύ ωραία μπαλαρινούλα. Είναι με στρασάκι, ξεκινάει από το 20 νούμερο. Έχουμε πάρα πολύ χρώμα και φέτος. Έχουμε χρυσό, ασημί, ροζ, πάρα πολύ έντονα, διάφορα παπουτσάκια, έτσι, κλειστό. Το θέλω αυτό, μάλιστα. Πολύ ωραίο, με την περλίτσα, εγωιτευτικό, πάρα πολύ καλό. Παίζει πάρα πολύ και το γκλίντερ. Όλα τα παπουτσάκια αυτά τα βρεφικά, τα περισσότερα, είναι σε στυλ μπαρετούλα. Να είναι και πιο σταθερά για τα παιδάκια, αλλά να είναι και ευκολοφόρητα μέσω το σκράτς για να μπορούν να τα βάζουν μόνο τους τα παιδάκια. Που είναι πάρα πολύ ανατομικά ωραίο μέσα. Επίσης, ένα πάρα πολύ ωραίο είναι και το αγοράκι, που είναι πάρα πολύ καλό και ένα έξυπνο λοιπόν, παπουτσάκι. Θα σας το δείξω λίγο έτσι πρώτα απ' όλα. Για τις μαμάδες μας, μπράβο. Αφήστε για λίγο, περιμένετε. Έτσι. Θέλω να το δείτε λίγο έτσι πρώτα. Να προετοιμάζονται σιγά-σιγά οι νονές μας να βλέπουν, να μπουν να πάρουν μια εικόνα. Και τώρα να το δείτε στο πλάι του, κοιτάξτε. Έτσι. Μοκασινάκι. Ακριβώς ίδιο που λέει, μπαμπάς και παιδάκι. Τρουμπούκης.gr. Μπαίνουμε αυτή τη στιγμή και σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, Αγλαέ. Όμως, εγώ ακριβώς δείχνω. Έχω κάποιες προσφορές που τρέχουν. Όχι, προσφορές δεν έχουμε που τρέχουν. Ωραία. Έχουν τελειώσει εκπτώσεις. Έχει συνέχεια, ανεβάζουμε νέα προϊόντα. Ετοιμαζόμαστε για το Πάσχα. Όμορφα, πάρα πολύ καλές τιμές. Είμαστε που λέει online 24 ώρες. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά ωράριο καταστημάτων, όπως ακριβώς το έχουμε μέσα που λέει. Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε 9 με 9 και το Σάββατο είμαστε από τις 9 έως τις 6. Στο τηλέφωνο που μπορείτε να μας βρείτε είναι το 24 930 22 853. Πάω σε μεγαλύτερο παιδί ακόμα. Βέβαια. Πάμε και στις Παντρίγες που είχαν κάνει παύση για ένα διάστημα και έχουν ξαναγυρίσει πάλι. Και τα έχω και σε πολύ ωραίο χρώμα αυτά. Μπράβο. Είναι σε στρασάκι και είναι σε παγέτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι για μεγάλα παιδάκια, ξεκινάνε από το 28 στο 39. Mm-hmm. Οι τιμές μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ προσιτές και ειδικά έτσι όπως είμαστε στην εποχή αυτή τώρα που έγινε, είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές τους. Τέλειο είναι αυτό. Ναι. Και πάμε τώρα να πάω σε αγοράκι πάμε μεγαλύτερο. Πάμε και σε αγοράκι μεγαλύτερο, βέβαια, που έχει και με κορδονάκι. Πιο αγαπημένο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Και το έχει και στο μπλε του. Το μπλε του είναι εδώ. Μπράβο. Είναι με κορδονάκι, είναι σε στυλ sneakers. Πάρα πολύ ωραίο, τρυπητό για να μπορεί να αναπνέει. Είναι ελληνικής κατασκευής το συγκεκριμένο παπουτσάκι. Κάνει το βλέπετε και σε αυτό το χρώμα και το έχουμε και σε αυτό το χρώμα που επίσης και αυτό καθίστε να το γυρίσω όπως και όλα αυτά τα παπουτσάκια είναι από το 28 έως και το 40 νούμερο για τα παιδάκια. Γιατί πλέον όλα τα παιδάκια έχουν μεγάλο πόδι. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο πόδι, έτσι ακριβώς. Τρουμπούκης.gr. Μπαίνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορείτε να βρείτε καταπληκτικά πράγματα. Εμείς σήμερα εδώ και αναγκαστικά πάντα τηλεοπτικά έχουμε ένα μικρό δείγμα που μπορείτε να δείτε. Εκεί θα βρείτε χιλιάδες προϊόντα. Τα πάντα. Πολλά επώνυμα παπούτσια, σε πολύ καλές τιμές, αξεσουάρ, τσάντες, ζώνες, διάφορα. Τα πάντα όλα. Γυναίκα, παιδί, άντρα, για όλους. Για όλη την οικογένεια. Πάω εδώ, θέλω οπωσδήποτε και το δεύτερο μετά. Πάνε και αυτό, ναι. Αυτό είναι ένα παπουτσάκι που είναι επίσης πάρα πολύ πρακτικό και ευκολοφόρετο. Είναι με αυτοκόλλητο για τα παιδάκια. Ναι. Έτσι για καλό. Για αυτές τις μέρες τώρα, τις γιορτινές που περιμένουμε να έρθουν. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα εδώ, καθίστε να το βάλω. Λέω μου, στο δίνω ωραία έτσι. Και πάμε λίγο εδώ.
Τρουμπούκης.gr, μπαίνουμε όσοι σε όλη τη διάρκεια. Το Πάσχα έρχεται με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Έτσι ακριβώς. Η ζωή δεν μπορεί να σταματήσει. Προχωράμε μπροστά. Μπράβο, προχωράμε μπροστά. Έτσι. Βέβαια, προσέχουμε, παίρνουμε όλοι τα μέτρα μας και προχωράμε μπροστά. Συνεχίζουμε. Αυτό τώρα είναι και θυμίζει λίγο αντρικό, έτσι. Αυτό θυμίζει λίγο αντρικό. Γενικά, όλα τα παπούτσια, συνήθως τα αγοράκια πιο πολύ, είναι όπως είναι για τους μπαμπάδες. Είμαστε στο ίδιο ύφος. Είναι μπαμπάς και γιος μαζί. Τα κοριτσάκια είναι λίγο τα πιο μεγαλύτερα. Τα μπεμπέ δεν είναι τόσο να θυμίζουν γυναικείο. Μου λες για μία ακόμη φορά. Είναι κάποια που δεν έδειξα και θέλεις να δείξεις. Όχι, εκείνο και το μπλέμενο μου αρέσει πάρα πολύ. Μαζί με το ασημένιο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέχρι τι νομεράκι τα έχω αυτά, Γλαϊά. Αυτά είμαστε μέχρι και το 28 και ξεκινάνε από το 19. Είναι και τα έχω πολύ μικρούλικά μας. Και τα πολύ μικρά. Αυτά είναι πολύ ωραία για την κρυσταλλένια μου. Έτσι, έτσι. Είναι λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Μου λες... Στο τηλέφωνο μπορείτε να μας βρείτε. Είναι το 24-9-30-22-853. Είπαμε, ηλεκτρονικές παραγγελίες online γίνονται συνέχεια 24 ώρες. Και τα τηλέφωνα μας μπορείτε να μας βρείτε Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 9 και Σάββατο 9 με 6. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Έτσι. Τα λέμε και το επόμενο Σάββατο. Οι παρελάσεις έχουν ακυρωθεί. Δεν πειράζει. Είναι όλα για καλό. Μπράβο. Οι παρελάσεις έχουν ακυρωθεί. Εμείς πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Θα είμαστε εδώ στον αέρα μέχρι νεοτέρα. Αγγλία μου, σε φιλώ γλυκά. Θα μου φιλήσει όλη την οικογένεια. Όλες. Άντε, θα περάσω και αυτά. Είχαμε που είχαμε τόσο καιρό να τα πούμε. Τώρα θα κάνουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι θέλω. Θέλω να πάμε σε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Σε ένα κατάστημα που έχει ξεχωρίσει για την ποιότητα αλλά και για την ποσότητα. Ένα easy enough, λοιπόν. Θα δούμε υπέροχα πλάνα. 28 χρόνια στην εστίαση και στην εξυπηρέτηση του πελάτη με αιχμή του δόρατος. Το κρέας πλέον είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε αδιαπραγμάτευτα με τον πελάτη μας. Ποιότητα και τιμή, αλλά και ποσότητα, θέλω να σας πω εγώ. Με αυτές τις ακριβώς τις αρχές, σχεδιάσαμε και λειτουργούμε στο κέντρο της Λάρισας μία τόσο νέα όσο και παραδοσιακή συνταγή. Ένα easy enough. Ένα είναι αρκετό, λοιπόν. Γιατί όντως το ένα μπορεί να είναι αρκετό, χορταστικό, ποιοτικό και οικονομικό. Παραδώσαμε λοιπόν στους Λαρισαίους έναν χώρο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, πεντακάθαρο, με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, γιατί πρώτα απ' όλα θέτουμε τον εαυτό μας στη θέση του πελάτη. Σχεδιάσαμε έναν κατάλογο προϊόντων με τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς, που δεν υπάρχει σε ολόκληρη την πόλη. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα γευτικά σας γούστα και εμείς είμαστε εδώ για να τα ικανοποιήσουμε. Διεύθυνση Παπακυριαζή 30 εδώ στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-251-900. Εγώ πρέπει να σας πω να δοκιμάσετε τον γύρο που είναι εκπληκτικός. Ένας είναι υπεραρκετός. Σκεφτείτε ότι εγώ δεν μπορώ να φάω ούτε το μισό. Θέλω να το δοκιμάσετε. Ένα easy enough. Παπακυριαζή 30, τηλέφωνο 2410-251-900 και το επόμενο Σάββατο θα έχουμε πολύ ωραίο ρεπορτάζ με όλο το μενού που μπορείτε να βρείτε εκεί. Δημητράκο μου, έχεις ολοκληρώσει πλέον το φαγητό σου και έχεις... Χριστάκο, φέρτε μέσα τις καρέκλες. Θα βάλουμε τρεις καρέκλες για να πάμε σε παιχνιδάκι. Έχεις ολοκληρώσει το φαγητό σου και θα ήθελα να μου πεις λοιπόν τι ακριβώς έχεις μαγειρέψει για μας σήμερα. Λοιπόν, είπαμε, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε αρακουστή, είναι ένα αισθήσιμο πιάτο, ντοματόριζο με μύδια χνηστά και με σάλτσα μουστάρδα. Ωραία. Είναι η συνταγή μας σήμερα, ένα πολύ ωραίο πιάτο και ελαφρύ, αισθήσιμο, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα παραπάνω από τα άλλα τα πιάτα. Ντοματόριζο με μύδια χνηστά. Πάρα πολύ ωραίο. Σε λίγα λεπτά τα επόμενα τραγούδια που θα έρθουν τα αφιερώνω με όλη μου την αγάπη στην κυρία Ζωή που γνώρισα σήμερα. Κυρία Ζωή, μου σας στέλνω πολλά φιλιά στο Δρυμό που με βλέπετε. Αλλά και στο σύζυγό σας, τον κύριο Ηλία. Ζωή και ο κύριος Ηλίας στο Δρυμό Ελασσόνας. Σας αφιερώνω όλη την υπόλοιπη εκπομπή, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια που θα έρθουν. Και φυσικά να στείλω ιδιαίτερα φιλιά και ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον πανέμορφο Δρυμό που ξέρω ότι μας αγαπάτε και μας βλέπετε πάρα πολύ και θα χαρώ όταν πια το επιτρέψουν οι συνθήκες. Έχουμε κανονίσει με το χορευτικό του Δρυμού, με το σύλλογό σας, ο οποίος θα είναι εδώ. Κώστα μου, πάρε θέση πίσω, θα μας έχει μόνο ο Βασίλης. Θα μπεις μέσα για να παίξουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε. Χριστό! Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, κάτσε να δω. Το 4 που είναι. Α, ήρθε κι άλλο όμως, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα κάτσε για να μπορέσω να στείλω. Θα δώσω και γιαουρτάκια, θα δώσω και πιτούλες. Θα δώσω και πάλι πίτσα. Ποσότητες σας λέω και θα δώσω σε όλους. Χάσουμε, κερδίσουμε. Λοιπόν, θυμάστε. Όχι σε εσάς, καλέ, στους τηλεθεατές. Σε εσάς, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο Κώστας θα παίξει με την Άτσιο την Κασιανή. Το θυμάσαι, το μικρό όνομα, με την Κασιανή από τον Τύρναβο. Λοιπόν, Άτσιου Κασιανή από Τύρναβο. Λοιπόν, ο Μίτσος θα παίξει
Με τον Ντόντο τον Λουκά από Ελασσόνα. Λουκάς. Λουκάς. Πας εσύ. Ποιος άλλος παίζει. Ο Χρήστος θα παίξει. Με τον Μπακάλι το Θανάση. Από Λάρισα. Τα γράφουν τα παιδιά. Τέλεια, Χρήστο, πες μέσα. Τα γράφουν τα παιδιά. Θυμάστε τα μικρά ονόματα που παίζετε όλοι, yeah, με τους δικούς σας. Και εγώ θα παίξω, εγώ θέλω να παίξω με κορίτσι. Κορίτσι, 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 θέλω να παίξω. Έλα ρε, με ποια να παίξω. Α, όχι, είναι μακριά όμως, δεν μπορώ να το παίξω αυτό τώρα, γιατί πώς θα στείλω το γιαουρτάκι. Θα παίξω με την Μαρία την Κουβάτα από το Βελεστίνο. Μαράκι, πάμε μαζί. Λοιπόν, μπείτε μέσα. Με μάσκα θα μπεις, ναι, ό,τι θες, ό,τι θες. Άμα έχεις επαφή με πολύ κόσμο, δεν θέλουμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Να σας πω, θα είστε κύριοι και θα με αφήνετε θέση. Εγώ με ποια παίζω. Όχι, όπως... Όποιος βγαίνει έξω, βγαίνει. Λοιπόν, πάρτε. Γρήγορα, δεν θα πάτε σαν τέτοιο. Τι γρήγορα. Θα τρέχετε πάμε. Γρήγορα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Έτοιμοι, Γιώργο, είμαστε έτοιμοι. Μόλις σταματάει η μουσική, θα πέφτουμε. Τρέξτε. Τι έγινε. Λοιπόν, ποιο βγαίνει έξω. Φεύγει εσύ. Λοιπόν, ο Κώστα. Με ποιον έπαιζε, Κώστα. Η Κασιανή παίρνει μία πίτσα μπονγκούστο. Κανένα χαμένο. Σηκωθείτε, αγόρια. Α, μια καρέκλα. Α, γιατί πώ θα κάτσουμε τώρα. Α, έτσι, έτσι, να κοιτούνται. Το νου σα. Να είστε σίγουροι, έτσι. Πάμε. Πάμε, έλα, πάμε. Γιώργο, δεν πιάνε, δεν πιάνε. Ζανίσκα, σταμάτα, Ζανίσκα, σταμάτα. Λοιπόν, με ποιον έπαιζες? Με τον Λουκά. Με τον Λουκά. Λουκάκο, θα πού είσαι. Λουκάκο, θα σου στείλω... Τι να σου στείλω. Θα σου στείλω πιτούλα από πίτα ολίμπου. Σημειώνετε τη δίνω ή δεν ξέρω τι να στέλνω. Λοιπόν, τώρα μία καρέκλα. Ναι. Μην κλέψεις, μην κλέψεις. Εγώ παίζω με το μαράκι από το Βελεστίνο. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι ποιον παίζεις εσύ. Δεν ακουμπάμε. Πράγματι, πράγματι. Hey. Πράγματι, πράγματι, καρέκλα. Βρήμα, βρήμα, βρήμα! Έλα! Δεν πιάνει, δεν πιάνει. Όχι, πάμε πάλι. Όχι, δεν πιάνει. Κακός. Εζαβολιά. Πάμε, πάμε αντίστοιχα. Ναι, Παναγία μου, καλή σαλάδα. Ποιος κέρδισε, και δυο. Όχι, δυο, όχι. Λοιπόν, εγώ έπαιζα με Βελεστίνο. Ναι. Πίτσα bon gusto από μένα στο Βελεστίνο. Και εσύ. Λάρισα έπαιζα εγώ. Χατζή. Θανάση. Με ποιον έπαιζες? Θανάση, Θανάση. Με το Θανάση που έπαιζες εσύ. Μία πίτσα bon gusto, δύο πίτες πίτα ολίμπου. Ξεπούλησα. Και γιαουρτάκια Χατζής, πέντε στο σύνολο. Δύο, πέντε γιαουρτάκια και θα στείλω και δύο κρεμούλες. Δύο κρέμα, δύο βανίλια. Δύο βανίλια, δύο σοκολάτα. Παιδιά. Τα εδώ έδωσα, έδωσα και εκεί. Σ' όλους έδωσα. Ναι, ναι. Να σας πω κάτι. Πολύ δύσκολη δουλειά της παρουσιάστριας. Παίρνω βαρέα. Δεν παίρνω βαρέα, παιδιά. Δεν έπρεπε να παίρνω βαρέα. Ίσως οι υπόλοιποι άλλοι. Λοιπόν, αχ, Παναγία, Παναγία, Παναγία μου. Να σας πω κάτι. Επειδή... Άνοιξη. Ο καιρός ανοίγει, δεν βγαίνετε ακόμα όμως. Σπίτι. Θα σας δώσω όμως ιδέα τι γυαλιά οράσεως θα πάρετε και τι γυαλί ηλίου. Μου από το καλύτερο κατάστημα, θα μου πείτε από ποιο. Από το κατάστημα Όπτικο. Όπτικο είναι αυτά. Φέρτε τα βάλω. Φέρτε τα βάλω. Εμένα μου πάνε συνήθως όλα τα γυαλιά ηλίου. Από το κατάστημα Όπτικο λοιπόν, Ολύμπου 30 στις καλύτερες τιμές και φυσικά δεχόμαστε και όποιοι. Πάμε. Τα μοντέλα μου είναι ο αγαπημένος Χρήστος Μεσνιάτης και Αλεξάνδρα Γκαλέκου. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι μας προτείνει η Ελένη Πίπη για όλους εμάς.
Μαβο Ιταλιάνο, ει μαβο. Δεν ξέρω καν αυτό, με χορεύει αυτό. Ει μαβο Ιταλιάνο, ει μαβο. Μαβο Ιταλιάνο, σου πω κάτι. Πρέπει να κάνει πρόβα, γιατί δεν ξέρουμε πόσε εκπομπέ θα βγάλουμε χωρί ορχήστρα, και να κάνει practice πάνω στη μουσική. Πάνω στη μουσική, ναι. Εντάξει, από εδώ και πέρα. Εσύ Μίτσο, πόσα θα σου λέω και να σα πω και κάτι. Πρέπει να περάσω σε σποτ δεύτερα, αλλά πριν, Γιώργο, ξέρω ότι είσαι εκείνο ο άνθρωπο που δεν είσαι άντρα. Είσαι η χαρά τη κάθε γυναίκα. Να μην κάνει καμία. Να σου πω, μη βύχεις, γιατί θα σε αποβάλω από το χώρο. Καταρχήν, ξεκινάμε από εκεί. Είσαι η χαρά, αγάπη μου, της κάθε γυναίκας, αλλά μην χαίρεται καμία γυναίκα εκτός από μένα. Γιατί δεν είσαι άντρας, δεν έχεις μόνο δύο χέρια, είσαι χταπόδι. Θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι. Αυτό που έχει και ωραίο νόημα, το ξημερώνει. Ναι! Έλα, Μίτσο! Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Έτσι ακριβώς είπα, μπράβο. Και φυσικά εμείς θα περάσουμε σε δεύτερα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Όμως από το επόμενο Σάββατο το σκηνικό αλλάζει και εδώ ακριβώς θα έχω υπέροχο τραπέζι. Από υπέροχα κοντοσούβλια μαλλιόρα. Το καλύτερο κοντοσούβλι σε όλη την Ηφίλιο. Δικιά μου είναι εκπομπή και άμα θέλω το. Μα θέλω, το στείνω και στη μέση και θα κάνουμε αυτό το κυρκυραϊκό που τα χορευτικά θα χορεύουν γύρω από το τραπέζι. Και θέλω να βρω και ένα χορευτικό που να πιάνει με τα δόντια. Όταν επιστρέψει ή να έρθει. Να πιάνει με τα. Μίτσο, το κάνει εσύ. Θα χορεύει ζεμπέκικο και θα πιάσει με τα δόντια. Ωραίο αυτό. Το τραπέζι και θα το σηκώσει. Κάνε μια πρόβα στον πάγκο. Μπορείς. Θα μείνουν 2-3 τώρα. Θα τα δυναμώσω μέχρι την εβδομάδα. Λοιπόν, το καλύτερο κοντοσούβλι μαλλιόρας. Να πω ότι όλα τα καφέ είναι ανοιχτά όχι για να κάτσετε, για take away. Το αγγλικό μου είναι. Και το take away και για delivery και φυσικά και για το φαγητό όλα τα delivery είναι ανοιχτά. Δεν μπορείτε να κάτσετε στο χώρο. Τώρα, Γιωργάκο, ας πάω σε διαφημισούλες να μου φεύγουν από το μυαλό, αγάπη μου. Και επειδή κουράστηκα πάρα πολύ, θα πάω λίγο στο τζομέ. Να πάρω λίγο άψητο. Α, δεν θα φάω άψητο ξηρό καρπό. Θα φάω ένα παστελάκι παραγωγή. Θέλεις? Να, πού θα σε δώσω. Μπα, να πας να αγοράσεις. Έτσι, πέρασα, πήγα. Πότε πήγες και δεν μου είπανε. Πήγα. Μπήκε incognito, δεν είπε ποιο είσαι. Να πω ότι η κυρία Σοφία είναι μια. Πήγε στο σοφά. Βέβαια. Δικαιούσε, δικαιούσε. Για δώσ' μου, για δώσ' μου. Μικρό θα το δώσω για να έχω τα μεγάλα. Α, το δώσω αυτό. Και εγώ θα πάρω αυτό για ενέργεια. Το καλύτερο. Το μεγάλο είναι δικό μου. Γιατί όσο μικρότερη ηλικία πρέπει να τρώμε περισσότερο. Όσο μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό είναι τώρα για τα δόντια, είσαι μυτελερώσει. Δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να πάρω λίγο ενέργεια από το παστελάκι μου και να κάνω χαμό. Και σας ευχαριστώ τόσο για τα τηλέφωνα. Έχω να κάνω παιχνίδια. Καλά είναι ο Γιώργος μου. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι, παιδιά μου. Λοιπόν, μετρήστε αντίστροφα για διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε. Τι πάμε. Τρία, δύο, ένα, διαφημίσεις. Λοιπόν, και όπως έχετε καταλάβει, δεν είμαστε σωστά. Εδώ πρέπει να έρθω για να φαινόμαστε όλοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις. Φυσικά να δηλώσουμε σε όλους εσάς ότι δεν είναι κανείς από εμάς γυμναστής. Αλλά από αυτά τα λίγα που ξέρουμε που πρέπει να γυμναζόμαστε μόνοι στο σπίτι, βάλτε και κανένα DVD, βάλτε οτιδήποτε και κάντε γυμναστική στο σπίτι. Γιατί θα πιαστούμε και τόσες μέρες. Καταρχήν βγείτε, περπατήστε στους. Στη φύση να περπατήσετε, στη θάλασσα μακριά, που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, και να κάνετε και κάποιες ασκήσεις στο σπίτι. Λοιπόν, αγόρια μου, Δημήτρη, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Χρήστο, είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Θα ήθελα την πλάτη όρθια πίσω. Μην ακουμπά, έτσι. Μουσικούλα, Γιώργο, θα έχω? Α, πολύ ωραία. Πάμε λίγο βηματάκια. Ένα, δύο, για λίγο να ζεσταθούμε. Πάμε. Ένα, δύο, ένα. Δημήτρη, πιο. Μπράβο, Χρήστο, είσαι πολύ καλός μαθητής. Έτσι, κουνάμε και τα χεράκια λίγο. Δημήτρη, κούνα τα χεράκια. Μα, εδώ ήταν. Πολύ ωραία. Κάνουμε λίγο χεράκια να ζεσταθούνε. Όμορφα. Σαν να ζυμώνουμε ψωμάκι, πεις, πλάγια. Θα το χρειαστούμε κι αυτό. Πάμε λίγο έτσι. Ένα. Αλλάζουμε χέρι.
Τέλεια. Ανάσα. Πιάνουμε την καρέκλα. Ανοίγουμε τα ποδαράκια. Και ξεκινάμε. Ένα. Δύο. Μέχρι κάτω. Αγόρια, ησυχία και συγχρονισμένοι μαζί μου. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Πάμε πιο γρήγορα τώρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Στοπ, σταματάμε, ξεκουραζόμαστε. Πάμε μία ακόμα γρήγορη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Ω, ξεκουραζόμαστε. Γυρνάμε το σκαμπό. Κοιτάμε μπροστά την κάμερα. Γιατί γύρισαμε ο καθένας όπως ήθελε. Αλλιώς καλέ. Α, όλοι οι ίδιοι είμαστε. Σωστά, όσοι οι ίδιοι είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Ποδαράκι πίσω. Ένα. Αυτό σηκώνουμε το κολαράκι. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Αλλάζουμε ποδαράκι. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε. Δύο-δύο. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Πάμε. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Βάζουμε το σκαμπό μπροστά. Καθόμαστε. Τώρα θα κάνουμε κοιλιακούς, έτσι. Αριστερό πόδι και πάμε. Ένα. Δύο. Σήκωσε Μίτσο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Αλλάζουμε ποδαράκι. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι, εφτά. Και τα δύο μαζί τρεις φορές. Πιάνουμε καλά, όρθιοι μέσα, μην τραυματίσουμε και... Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Σηκωθείτε τώρα να δω πώς θα συνεχίσω την εκπομπή. Τι ώρα πήγε. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω το σκαμπό. Εδώ στη σειρά. Ελάτε τώρα μπροστά. Χαλαρώστε. Τρεις φορές. Ανέστε, καλά. Ωραία. Τώρα θα πάρουμε βαράκια. Πάρτε την καρέκλα μπροστά σας. Έτσι. Και θα γυμνάσουμε για λίγο τα χέρια. Τι ώρα είναι, παιδιά, έχω χρόνο. Θα μιλήσει κανένας. Καλά, τι ώρα είναι. Α, έχω χρόνο. Και 10. 7 λεπτά γυμναστική θα κάνετε ακόμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Επειδή στο σπίτι μπορεί να μην έχουμε πράγματα γυμναστή, να μην έχουμε βαράκια. Άρα, αν έχετε ελαφριά γυναίκα, σηκώστε τη γυναίκα σας. Αν πάλι η γυναίκα σας είναι βαριά, δεν θα τη σηκώσετε τη γυναίκα σας, πάρτε μια καρέκλα, ένα σκαμπό. Λοιπόν, πάμε. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και ωραίο παιχνίδι. Έτσι, εγώ δεν μπορώ. Εγώ που είμαι γυναίκα θα το κάνω αλλιώς. Εσύ θα το κάνετε έτσι όπως πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, πιάνουμε, καθίστε μια. Και πάμε, σηκώνουμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Αφήστε κάτω. Ξεκουραστείτε λίγο. Τώρα, θα πιάσουμε έτσι το σκαμπό. Θα τον πετάξουμε. Και θα τον κάνουμε με ένα χέρι. Πάμε, παιδιά μου. Με ένα χέρι. Επιτρέπετε τώρα η γυναίκα να κάνει τα ίδια με εσάς. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Αλλάξτε χέρι. Προσέξτε, μη σκοτωθούμε. Ωραία. Παναγία μου, όχι, έσπασε το κεφάλι. Χείρισε το βάρος. Αγόρια, κάντε το εσείς που ξέρετε, δεν κάνω εγώ άλλο. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Τέλεια. Φτάνει. Λοιπόν, ωραία. Κλείστε και πάμε έτσι, γυρίστε όλοι προς τα εκεί. Όλοι προς τα εκεί. Ο Μίτσος πάλι ανάποδα γύρισε, παιδιά. Γιατί σε βλέπω ανάποδα στο μόνιτο. Α, όχι, εκεί είναι καλά, εντάξει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να χαλαρώσουμε και να κάνουμε λίγο κολαράκι ακόμα. Με το ίδιο πράγμα, έτσι. Έξι φορές κάτω και τελειώσαμε. Ένα. Είσαι εσύ άνθρωπος που έχει τρία παιδιά. Πες με αλήθεια. Πάμε. Λοιπόν, Δημήτρη προσπάθησε να μην βογκάς, εντάξει. Πολύ ωραία. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Και του λουρίτσι μάνας. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Πολύ ωραία. Τώρα αφήστε πίσω τα σκαμπό. Εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
γυρίστε πλάτη, εσείς οι άντρες. Γυρίστε πλάτη. Όχι, πλάτη βρε. Να κουμπάνει πλάτες σας. Α, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πιάστε τα χέρια σας και σηκώνει ο ένας λίγο τον άλλον και λίγο άλλο για να ξεπιαστείτε. Έλα, 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 κάτω το. Όχι πολύ, την άλλη φορά την έσπασε τρία πλευρά. Στοπ, φτάνει. Όπα, ξεπιάστηκες. Έλα, Μίτσο και εσύ, ναι, όσο δύναμη σου μένει. Έλα. Έλα. Τέλεια. Πώς αισθάνεστε. Δεν είσαι εντάξει. Από πόσο να φάω σήμερα. Πόσο να φάω σήμερα. Θα παραγγείλω λοιπόν, πολύ σήμερα. Μπράβο. Όχι. Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, όχι, πάω και εδώ. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά μου. Σας ευχαριστώ. Τι να χειροκροτήσουμε μόνοι μας. Τρεις λαλούνια και δύο χωρέα μου. Δεν θα χειροκροτηθούμε. Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Χαχαχα. Πήγε ίσως και 13. Λοιπόν, αυτή ήταν για σήμερα η εκπομπή μας. Εγώ να σας πω όμως για μία ακόμη φορά, γιατί μπορεί. Λοιπόν, τα τηλέφωνα σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Βασίλη, άνοιξε λίγο κάτω. Λίγο έτσι, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι δικά σας. Θα επικοινωνήσουμε Δευτέρα. Η Δήμητρα Ιτέρος θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας πω πώς θα πάρετε τα προϊόντα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το σημερινό. Και εγώ για μία ακόμη φορά θα ήθελα, πάμε από εδώ, Βασίλη μου, θα ήθελα να ενημερώσω εσάς που πιθανότατα μας πετύχατε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, τι ακριβώς θα γίνεται από εδώ και πέρα μέχρι νεοτέρας. Θα το διαβάσω πολλές φορές για να καταλάβετε πώς ακριβώς θα λειτουργούμε. Αχ! Λοιπόν, σεβόμενοι λοιπόν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, οφείλουμε και εμείς, σαν τηλεοπτική εκπομπή, να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο που έχει οριστεί τις τελευταίες ημέρες και αφορά τις ψυχαγωγικές εκπομπές καλλιτεχνικού περιεχομένου. Αναπροσαρμόζουμε λοιπόν το περιεχόμενο της εκπομπής μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, σαν εκπομπή, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Δεν θα βλέπετε για τον επόμενο καιρό στην εκπομπή μας live ορχήστρα, πολιτιστικούς συλλόγους. Θα αλλάξουμε όλη τη ροή. Το επόμενο Σάββατο, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Θα δείτε πάρα πολλά θέματα και πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι. Το μήνυμα που θα δώσουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι με αισιοδοξία, όχι πανικό. Μένουμε σπίτι, γιατί κάνοντας αυτό μπορούμε να το περιορίσουμε, όπως ακριβώς μας λένε οι ειδικοί, και να τελειώσουν όλα πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Για μία ακόμη φορά να πω συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Λαρισαίων, στον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, που για τη δήλωσή του που έκανε για τα καφέ της πόλης. Να πω συγχαρητήρια, να δώσω συγχαρητήρια στην πολιτεία, γιατί θεωρώ, εγώ με τα λίγα που ξέρω, αυτά της παρουσιάστριας, ότι έδρασε πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να πιστεύω. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυβέρνησή μας, σε όλους εκείνους τους υπεύθυνους. Να πω για μία ακόμη φορά ότι λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε, επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα εδώ στην Λάρισα με δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χρήστος Σκέλας. Έχουμε τελειώσει. Πρέπει να τελειώσω. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Σκέλας είναι θετικός στον κορονοϊό. Δεν πανικοβαλόμαστε και όλα θα πάνε καλά με θετική σκέψη και θετική ενέργεια. Τηρήστε τους κανόνες υγιεινής, πλένετε πάρα πολύ συχνά τα χέρια σας. Αν πιάσετε πόμολα, οτιδήποτε, αμέσως τα πλένουμε για πάνω από 20 δευτερόλεπτα. Φροντίζουμε ο καθένας την υγιεινή του για να προσέχουμε τους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά και από τον Βασίλη Γαραμπάση, τον Κώστα Νάτση, τον Δημήτρη Τερζούδη, τον Χρήστο Μεσνιάτη, τη Δήμητρα Τάσιου, τον Γιώργο Αραμπατζή, τη Μαρία Χατζοπλάκη στο control room του Βόλου και το Στεφάνι μου, τον Γιώργο Καλόγυρο στο control room της Λάρισας, αλλά και την Τέμη Αγά, ευχές για ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, μία ακόμη καλύτερη Κυριακή και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου να το περάσουμε όσο ανώδυνα γίνεται. Με θετική σκέψη λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Πολλά πολλά φιλιά.